Ο ίδιος είσαι. Ο ίδιος είμαι, Βασίλη, γιατί. Αδυνάτησες, η φάτσα σου λέπτινε. Πιες μίλκο να πάρεις έξτρα ενέργεια. Άντε να πιω μίλκο. Για να σε ξαναβάλουμε στο κέντρο. Σωστά. Να πιέσω. Να πιω, να πιω. Άντε. Παιδιά, στην υγειά σας. Καλώς ήρθατε. Μίλκο πρότεϊν. Δεν είχαμε μίλκο πρότεϊν στην Κίνα. Φάνηκε. 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 Ο Σκόλα είχε όμως. Η ομάδα δεν είχε. Ο Σκόλα είχε. Η ομάδα δεν είχε. Χρειαζόταν πρωτεΐνη, πώς το λέει εδώ. 26G. 26G. Ωραίο το είναι σαν το 4G, έτσι πάει και αυτό. Λοιπόν, πώς περάσατε. Δεν σας άρεσε πολύ. Καταλάβαινα γενικά από τον τρόπο που μιλάτε, από τη μουτσούνα του Τσίγκα, ότι... Δύσκολη. Τι έβλεπες στη μουτσούνα του Τσίγκα. Τι έβλεπα στο Facebook. Δύσκολη η Κίνα. Δύσκολο. Δυσκολότερη την προηγούμενη φορά. Ε, καλά, μακρά. Ναι, ναι, γιατί στους Ολυμπιακούς Αγώνες διαμορφώνεται ένα άλλο πακέτο. Περιβάλλον, σωστό. Είναι λίγο εικονικό το περιβάλλον των Ολυμπιακών Αγώνων. Είχε φύγει πολύ κόσμο. Εγώ έχω δει τέσσερις Ολυμπιάδες σε τέσσερις Ηπείρους. Ο Βασίλης φαντάζομαι περισσότερες. Είχε δώσει πολλές παροχές η κυβέρνηση της Κίνας για να φύγει ο κόσμος για την εικόνα των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι ψεύτικη εικόνα των Ολυμπιακών. Τώρα ζήσαμε μια πιο αληθινή Κίνα. Μένα μου άρεσε πολύ πάντως. Ναι, γιατί δεν είδες το Πεκίνο τώρα. Ναι, το 2008 λέω, μάλιστα. Ωραία. Κάναμε 3 ώρες παρά 10 λεπτά από το αεροδρόμιο μέχρι το ξενοδοχείο. 3 ώρες παρά 10 λεπτά. Πάντως, όπως πάντα, φάγαμε καλά. Η Νανζίνγκ στην Ανζίνγκ πήγε μόνο ο Νίκος Παπαγιάννης. Η Νανζίνγκ, η επόμενη. Ήταν εντυπωσιακή. Αυτά που λέγανε με το Hong Kong, τα tanks που καταλάβαμε την πρώτη φορά. Υπήρχε ένα πανικό. Τα κουκούλωσαν κάτω από το χαλί αυτά. Εντυπωσιακή, στα αλήθεια είναι η Σανγκάη. Σανγκάη είναι πραγματικά η Νέα Υόρκη. Όσο τόπο και αν έχει γυρίσει, η Σανγκάη είναι εντυπωσιακή. Εγώ ούτε το κατάλαβα. Γιατί βασικά. Γιατί έμεινα μια μισή μέρα. Τι να καταλάβει. Μια μισή μέρα και δύο μέρε αγώνα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν πήγα το πρωί του αγώνα και έφυγα ξημερώματα μετά το δεύτερο μάτς. Καλά τα πήγαμε όσο ήσουν εσύ εκεί. Σανγκάη όχι. Δεν πήγε η εθνική Σανγκάη. Γι' αυτό τα πήγαμε καλά. Για τη Σενζέλη, για τη Σανγκάη. Ούτε μία ήττα δεν κάναμε Σανγκάη. Για την εντυπωσιακή Σανγκάη. Δεν χρειάζεται να δούμε τη μάγια τσόκλε εδώ πέρα, να μιλήσουμε για μπάσκετ. Βέβαια, καλύτερα για τουρισμό παρά για μπάσκετ. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Νιώθω ότι πρέπει να. Ως μονάδες αλλά και ως ίσως κλάδος. Έχουμε δεχθεί. Κριτική για πάρα πολλά πράγματα, ακόμη γιατί ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή. Αλλά το τελευταίο διάστημα έχω διαβάσει μια πάρα πολύ έντονη κριτική για το κλίμα υπέρμετρης αισιοδοξίας. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου, αν θέλετε, μιλήστε και για το δικό σας. Με την εθνική νιώθω ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μια οπαδική σχέση. Και η οπαδική σχέση γενικά δεν βοηθάει. Σε τυφλώνει, σε κάνει να θάβεις κάποια πράγματα. Νιώθω ότι κάποιοι από εμάς ήμασταν. Κάνει και... να μην βλέπεις την αλήθεια που ήμασταν. Δεν βάζω τον Νίκο μέσα. Δεν είχαμε καταλάβει την ώρα που πεζόταν το μάτι με τη Βραζιλία ότι αυτό είναι ο τελικό. Φοβάμαι ότι δεν έχουν καταλάβει ότι στην ομάδα μέσα αυτό το πράγμα. Αλλά γενικότερα υπάρχει πάντα ένα κλίμα με την εθνική ότι πάμε. Το οποίο είναι πολύ ωραίο γιατί για μένα. Πάμε και μπορούμε. Για μένα βγαίνει από πραγματική αγάπη για την εθνική. Περισσότεροι από εμάς αγαπήσαμε το μπάσκετ από την εθνική. Και στον κόσμο και πάρα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου αυτό. Αλλά νιώθω ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία και όσο περνούσαν οι αγώνες, δηλαδή ήταν στις 8, καμιά φορά έλεγα στον Κωνσταντίνο που ήμασταν εδώ. Τι θέση είχαμε εμείς εδώ πέρα, τώρα ρεαλιστικά είχα να τα πούμε. Έβλεπες, ας πούμε, εμείς είχαμε εμείς εδώ θέση. Όχι. Με τον τρόπο που παίζουμε, χωρούσαμε εμείς εδώ πέρα. Αυτό ήθελα να πω. Νιώθω ότι υπήρχε λοιπόν και μεταξύ ημών αλλά και των περισσότερων συναδέλφων μια διάθεση. Ήρθαμε, μπορούμε, πάμε να το πάρουμε. Υπήρχε και στην ομάδα βέβαια αυτό το πράγμα, αυτό το κλίμα. Απ' την άλλη όμως και βέβαια, τα και στους δεν μπορούμε. Υπήρχε και στους Bucks ακόμα αυτό το κλίμα. Υπήρχε στα ράγια και στην FIBA. Νομίζω ότι δεν μπορούμε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι δεν υπήρχε κάποιος ιδιωτελής σκοπός γι' αυτό. Ούτε λεφτά παίρνουμε, ούτε η Ομοσπονδία μας βάζει. Γιατί αυτά τα διάβασα. Σίγουρα δεν βάζει για εμάς τουλάχιστον. Καλά, το να λέει ένας. Κάτι και να το γράφει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αποδεχτεί κιόλας. Δεν το αποδέχομαι. Δηλαδή, διαβάζουμε ένα κάρο μπαρούφες, ας πούμε. Συμφωνώ. Και γράφουμε. Και γράφουμε. Αυτό λέω. Λέω ότι γενικά υπήρχε ένα κλίμα ότι ρε παιδιά, από εσάς περιμένουμε να μας πείτε ποιοι πραγματικά είμαστε, πόσο είναι το ύψος μας και πού μπορούμε να φτάσουμε. Δεν το ξέρει κανείς. Εγώ συμφωνώ, αλλά διαφωνώ με αυτό που λέει. Ωραία, δηλαδή, και αυτό το βάθος της συζήτησης. Συμφωνώ, αλλά διαφωνώ. Λοιπόν, Παπαδογιάννης. Όχι, Παπαδογιάννης. Έχω διαμορφώσει σχολεία από δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, όσοι σουλατσάρουμε χρόνια στις οργανώσεις, βλέπουμε ότι το ίδιο συνέστημα και η ίδια σχέση. Εσύ τη λες οπαδική. Με την καλή έννοια, μόνο ναι, με την καλύτερη των ημείων. Υπάρχει σε όλους. Δηλαδή, σπάγανε τηλεοράσεις στα κέντρα τύπου. Ναι. Υπάρχαν δημοσιογράφοι, ρίχναν τηλεοράσεις, πανηγυρίζαν και αυτά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Ναι, άλλη εθνικότητα εννοείται. Άλλη εθνικότητα, ναι. Και τη δική μα παλιότερα, στις καλές εποχές. Ναι, αλλά το λέει με την εμπειρία του. Με την εμπειρία, σωστά. Ναι. Δηλαδή, Σανγκάη το είδα με τα μάτια μου. Πώς το λένε, ήμουν αυτόπτης και αυτή κοσμάρτης. Το δεύτερο είναι ότι
δεν μπορείς εσύ, πρώτα απ' όλα, ετοιμάζεσαι να δεις, να παρακολουθήσεις την εθνική ομάδα σε μια διοργάνωση. Δεν βγήκε κανείς να πει ότι θα πάρει το χρυσό μετάλλιο. Όχι. Βγήκαν πολύ και το 85... Εγώ δεν απολογούμαι για κανέναν, παιδί μου. Ούτε υπερασπίζομαι κανέναν, ούτε απολογούμαι για τον κάθε. Όχι, δεν είμαι παρμένο. Η πλειοψηφία έβλεπε τετράδα. Νιώθω ότι δεν είμαστε γεννήσεις από την εθνική. Εγώ παραδείγματος χάρη απολογούμε που είπα ότι αν δεν μπει η Ελλάδα στην τετράδα είναι αποτυχία. Δεν είναι αποτυχία γιατί δεν μπορούσε να μπει. Νιώθω και τώρα θα. Καλά, και αυτό σχετικό είναι. Δεν έχει απάντηση σε αυτό. Όχι, και καταλαβαίνω. Ή στην οκτάδα, α πούμε, που λέγαμε ότι εντάξει, θα είναι αποτυχία αν δεν πούμε στην οκτάδα. Αυτό που θέλω νομίζω ότι εκεί είχαμε καταλήξει την τελευταία φορά που βρεθήκαμε όλοι μαζί εδώ. Για να μιλήσω για τον εαυτό μου, είναι ότι νιώθω ότι δεν ήμουν επαρκώς διαβασμένος, αν εξαιρέσει την Αμερική, την Γαλλία και τη Σερβία. Και την Αμερική. Αποδείχθηκε. Ναι, αλλά την ήξερα την Αμερική. Σήμερα μάλιστα έκανε και μια δήλωση ο Κολάτζελο ότι θα παίρνει χρυσό η Αμερική. Αν έπαιζε. Είναι κοντόφθαλμη προσέγγιση τώρα για τον Κούσμα και τον Τέιτουμ. Ο πρώτο όμιλο. Εσύ το έχει πει κάποια στιγμή αυτό. Τι σήμαινε ο πρώτο γύρο. Ήταν πολύ σημαντικό ο πρώτο γύρο. Το είχαμε πει ότι θέλουμε να κάνουμε τα 3 στα 3. Αλλά ξέρεις τι, το λέγαμε στη λογική του. Αυτό λέω. Νιώθω λοιπόν και ξαναλέω, μιλάω για τον εαυτό μου. Δεν ήμασταν όσο διαβασμένοι όσο θα έπρεπε. Εν ώψη αυτή τη διοργάνωση των 15 ημερών και αυτό. Δεν ξέρω, παιδί μου. Τέτοια ατυχήματα όμω. Το πρόβλημα είναι να μην μελετά καλά το πρόγραμμα τη διοργάνωση. Δηλαδή το σύστημα τη διοργάνωση, όχι το πρόγραμμα. Το σύστημα. Το πού είναι τα σημαντικά. Όχι, και οι εθνικοί άνθρωποι στην εθνική δεν σημεία. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Ήξεραν ότι πρέπει να κάνουν το 3 στα 3. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Σκοτόπουλος μου το έλεγε σε μια συνέντευξη που το πήρα πριν φύγουμε από την Αθήνα. 3-0 θέλουμε, λέει, αλλιώ έχουμε πρόβλημα. Time out. Όταν είσαι σαν όμιλο με τη Νέα Ζηλανδία, το Μαυροβούνιο και τη Βραζιλία. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο διάβασμα στον όμιλο για να καταλήξω. Αλλά όχι όμως για λόγους πνευματικούς και ευεξίας κλπ. Πρακτικούς. Για βαθμολογικούς. Αν στον όμιλο είμαστε στην Αργεντινή, θυμίζω ότι τελευταία φορά που βρήκαμε την Αργεντινή, ο Μπουρούσης έκανε μυθικά πράγματα απέναντι στον Γερο Λουίς Κόλλα. Το 14 στο Παγκόσμιο Σεβίλη. Νικήσαμε με 11 πόντους και οι άλλοι είχαν και τον Οσιόνι και τον Χέρμαν και τον Μπριχιόνι. Ήταν καλή ομάδα. Είχαν μείνει τα πολωνάρια της Golden Generation. Και τον Σκόλα και τον Καμπάτσο και τον Λαπροβίτολα. Με μια καλή ομάδα στον Όμιλο θα υπήρχε αμφιβολία στο μυαλό μας. Θα μπαίναμε πιο. Για το αν θα καταφέρουμε να κάνουμε το 3-0. Το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Τώρα ξέρετε η δυναμικότητα των ομάδων. Επίσης εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν τελικός με τη Βραζιλία. Με τη Βραζιλία ήταν γκέλα. 10 φορές να παίξουν με τη Βραζιλία, οι ίδιες ομάδες, 10 φορές να παίξουν, 10 φορές θα κερδίσει η Ελλάδα. Ναι. 10 φορές. Ναι. Ήταν η γκέλα, δεν είναι τελικό. Και έτσι όπως διαμορφώθηκε με το συν 17 που έγινε από μετράπη. Εγώ νομίζω ότι η μεγάλη ψευδέστηση που έχει δημιουργηθεί στις τάξεις των φιλάθλων, των δημοσιογράφων, των προπονητών, των ανθρώπων του μπάσκετ αλλά και των παικτών. Είναι ο Γιάννης. Συνάμα. Όχι. Πέρα από τον Γιάννη, ο Γιάννης ήρθε και προσθέθηκε στην πορεία. Ο Γιάννης έδωσε την ψευδέστηση. Ναι, ο Γιάννης το έκανε ακόμα μεγαλύτερο. Ναι, ναι. Η ψευδέστηση έχει να κάνει με την εποχή που ζήσαμε 2004-2009, που ήμασταν τυχεροί με κάποιους παιχταράδες, οι οποίοι άλλαξαν και το ρου της ιστορίας των συλλόγων μας, σε μια εποχή που οι ιδιοκτήτες είχαν λεφτά και έβαζαν. Τότε λοιπόν ζήσαμε μια εποχή συνεχόμενων ετών που ήμασταν, αν όχι πρωταθλητές Ευρώπης, σε όλα τα Final Four. Και οι παίκτες μας πρωταγωνιστούσαν σε όλα τα επίπεδα. Αυτή την ψευδέστηση ζούμε γιατί πλέον αυτοί οι παίκτες δεν υπάρχουν. Τις ομάδες οι παίκτες κάνουν. Είπε κάτι ωραίο ο Λουκάς. Νομίζουμε ότι η Σαϊτάμα ήταν πρόπερση. Ήταν πριν 13 χρόνια. Σωστά. Λέμε είμαστε στην κορυφή της Ευρωλίγκας. Χαιρούμε όταν πέρσι. Το τελευταίο το πήραμε το 13. Υπάρχει μια άλλη ψευδέστηση. Ότι έχουμε ποιότητα σε βάθος. Δεν έχουμε. Σωστά. Και αυτό σε αυτό συμφωνώ. Εάν έβγαζε από την ομάδα έναν από τους τρεις καλούς παίκτες, δεν θα κάνουμε ούτε μια νίκη. Εγώ το πιστεύω. Πολύ πιθανό. Απλά ο Γιάννης, το λέω λίγο σχηματικά. Και όλα τα καταφέρματά του στο NBA, αυτή την ψευδέστηση τη γιγάντωσε. Λογικό είναι, ρε παιδιά. Βλέπεις έναν άνθρωπο που βάζει 30 πόντους και πηδάει από πάνω. Βγήκε MVP, ήρθε εδώ, εντάξει, δημιούργησε μια ψευδέστηση. Αυτό είναι γεγονός. Μια φάση. Επίσης, συγγνώμη, δεν ξέρω εσείς πόσο ζήσατε εκεί. Ο Γιάννης δεν έδειξε καθόλου δείγματα ντίβας σε αυτή τη διάρκεια. Καθόλου, ίσως λιγότερο όπως έπρεπε. Καθόλου μπλαζέ όπως ήταν ο Βούτσεβιτς. Στο παιχνίδι λέω, έτσι. Ίσως έπρεπε στο παιχνίδι να είναι πιο ντίβα. Θυμόμαστε παλιά NBA'ers στο στάτους του Γιάννη και χαμηλότερο, που με την εθνική έδειχναν με κάθε τρόπο ότι παιδιά, εγώ εδώ προετοιμασία κάνω για αρχή σεζόν στο NBA. Ναι, απλά δεν μπορούσε να το κάνει η Βασιλή. Άλλο λέω. Έτσι όπως μας έπαιξαν, ήταν αναγκασμένος να πασάρει την μπάλα. Εννοείται. Λέω ότι δεν είναι. Τα μάτια εθνικής ομάδας υπήρξαν ένα διαρκές σεμινάριο. Αμυντικών επινοήσεων. Δηλαδή παίχτηκαν άμυνες, μου το είπε και ο Τζόρτζεβιτς, παίχτηκαν άμυνες που δεν έχουν ξαναπαιχτεί μαζεμένες όλες σε μια διοργάνωση. Έχουμε γενικά. Είδαμε 3-2, είδαμε 1-4, είδαμε box and one, είδαμε ζώνες, είδαμε match-up, είδαμε 3 στην ευθεία. Είπε κάτι ωραίο στο τυρίο στην ΕΡΤ, ότι του παίρνει ένα δημοσιογράφος, δεν είναι box and one, είναι box on one. Είναι 4.
Box εγώ το παράφρασα και είπα ότι είναι one and box. Ναι, είναι. Ένα ζώο και παίζουν box σε έναν. Αυτό είναι. Και γενικά ήταν ένα σεμινάριο. Παίζουν μπουνιέ με έναν. Ήταν ένα σεμινάριο του περιορισμού τη αθλητικότητα. Ωραία. Ο Γιάννης δεν μπόρεσε να πηδάει από πάνω του. Τα σου δεν έμπαιναν. Αν δείτε ξανά τα μάτια της Εθνικής, δεν υπάρχει καθόλου κόψιμο. Δεν κόβει κανείς. Αυτό που στην Ελλάδα δίδαξε ο Κακιούζης σε βαθμό αηδίας που τελείωνε το μάτι και βάλε ο Κακιούζης 17 από τους και έλεγες πώς ρε Μιχάλη. Το οποίο το έκαναν όλοι οι άλλοι. Καταλάβετε τι είναι ο κόψιμο. Ούτε πολύ λέω πώ. Όταν παίξαμε το 86. Λέω πώ, δεν ξέρω και αν είχαμε. Αν μπορούσαμε να έχουμε Κωνσταντίνα, αλλά λέω να κόβουν. Να κόβουν. Είχαμε, αλλά ο Μπουρούς δεν πήρε την μπάλα. Δεν επελέγει από την τεχνική ηγεσία να πάει μπάλα. Και όταν την πήρε η Μαγκαντώνη, δεν τελείωσε πέντε φάσεις για να πει. Την πήρε πολλές φορές. Δεν την πήρε πολλές φορές. Για να βρει ρυθμό. Πάντως, αυτό το η κίνηση χωρίς την μπάλα, το οποίο πλέον τίνει να γίνει στην Ελλάδα σχολή, η μη κίνηση χωρίς την μπάλα, δηλαδή είδα τους Τσέχους έκοβαν. Μα ήταν. Δεν είναι μόνο αυτό. Τα βάζαν κιόλας απέξω. Δεν είναι αυτό. Δεν τα βάζαν. Πόσες φορές τα φιλικά είδαμε αυτό το. Εγώ το θυμάμαι τουλάχιστον 5-6 φορές το κόψιμο στην πλάτη του Παπαπέτρου ή του Παπα-Νικολάου στην baseline που έβγαινε μόνος. Ναι, διαβάζω. Αυτό δεν γίνεται. Ναι, δεν το συζητάμε. Απλώς παιδιά, αν δείτε ξανά τα μάτς, είναι μια ομάδα που δεν έχει πολλά διαφορετικά σχέδια. Τριπλάριο Νίκ και τον κοιτάνε 4. Δεν κουνιέται κανείς. Τον κοιτάνε 4. Παίξαμε στατικά και χωρίς καλές αποστάσεις. Με τον Σλούκα συνέβαινε κατά κόρον αυτό. Επίσης πρέπει να καταργεί το Ακρόπολης. Κάνει κακό. Και εγώ εκεί. Και σε εμάς. Και στον κόσμο. Κάνει κακό. Σε αυτό δεν συμφωνώ απόλυτα. Αλλά... Κύριε, το, δηλαδή... το 10 μας κατέστρεψε πάντως. Το 10 ήταν άλλη λογική. Ωστόσο, το κύμα αγάπης ας πούμε, που έφερε το φετινό Ακρόπολη. Εντάξει, ναι. Είναι άλλο για... Απλά πρέπει να τεθεί σε διαφορετικές βάσεις. Επίσης, θα πω κάτι πολύ σημαντικό. Καταρχήν να το παίζουν διαιτητές που θα έχουν την οδηγία να αδικήσετε την Ελλάδα. Μα αυτό καλά εννοείται. Έστω και ω τέχνασμα. Να αδικήσετε. Να δούμε πώς θα το έστω και αν είναι τέχνασμα. Έτσι. Α πούμε βέβαια κάτι σημαντικό. Γιατί αυτό πρέπει να τα λέμε και τα καλά. Το Γκατζέτα καλύπτει ο διοργανώσεις της Εθνικής από το 2008 και μετά το Ολυμπιακούς της Κίνα. Από εδώ που υπάρχει το site. Με δικά του έξοδα. Δικά του έξοδα. Δεν το λέω τυχαία. Όχι, όχι. Ναι. Ούτε εγώ το λέω τυχαία. Πίστεψε, ούτε εγώ το λέω τυχαία. Με πάρα πολύ μεγάλη επένδυση. Έπρεπε να τονιστεί αυτό. Και στα Final Four και στα Ευρωμπάσκετ και στα Μουντομπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με όσα αυτό σημαίνουν για την ανεξαρτησία της γνώμης. Άρα, αν εξαιρέσουμε το 9, το Γκατζέτα δεν έχει ζήσει κάποια επιτυχία της Εθνικής. Λες να φταίει αυτό. Να φέρνει κάποιο είδους. Δεν θυμάμαι ποτέ, μα ποτέ, τόσα clicks, τόσα pages, τόσο κόσμο, τόσα likes από ότι σε σχέση με φέτος. Χωρίς να είναι φέτος τον Γκατζέτα μεγαλύτερο ποτέ. Μεγάλο είναι, αλλά λογικά ήταν μεγάλο γιατί και το. Γιατί είναι πραγματικά επίσημα αγαπημένοι. Γιατί πραγματικά, γιατί εκεί το Ακρόπολης κάνει καλό. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί πραγματικά ο κόσμος, προφανώς ο Γιάννης το έχει πάρει μόνος του από εδώ και το έχει πάει πιο ψηλά. Ο κόσμος και είναι πάρα πολύ. Μπήκε σε ένα τρυπάκι. Και δεν είναι μόνο άνθρωποι που είναι από μένα και πάνω σε ηλικία ενώ τη γενιά αυτή. Είναι και πολλοί νεότεροι άνθρωποι ενώ που δεν θυμούνται καλό. Που δεν ξέρουν πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται δύο Ακρόπολης αν γίνεται. Για τους λόγους αυτούς. Ναι. Με τον Γιάννη. Με τον Γιάννη. Με την εθνική γενικά. Και χωρίς τον Γιάννη η εθνική πάντα μάζευε 7-8.000 κόσμο. Θα φτάσουμε στις εποχές που η Ομοσπονδία εκμεταλλεύεται και εμπορικά τον Γιάννη. Ναι, με συγχωρείς, το Ακρόπολης φέτος έχει 50.000. Έχει εμπορικό τμήμα. Τι θα το κάνει. Τότε πάνω το. Με αυτόματο πιλότο. Είχε 10.000. Ακυβέρνητο. Ο Τσαγκρόνης να κλείσει τη σημερινή. Το Ακρόπολης φέτος έκοψε 40-50.000 εισιτήρια. 50.000 εισιτήρια με 10 ευρώ. Σημαίνει το 1 τέταρτο των εξόδων για να λάβουμε τον Ολυμπιακό. Τις πέμπτες και τρίτες που είσαι ο μπάσκετ, ένα παιδί έχει τη φανέλα του Γιάννη της Εθνικής. Και του έχουν πει πού τη βρήκες. Λέει παιδιά. Online, γιατί λένε οι τρεις πήγαμε στο Ακρόπολης. Και δεν είχε. Δεν είναι, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν φταίει αυτό βέβαια που. Όχι, όχι. Δεν φταίει αυτό. Είναι ένα minor. Ναι, ρε, τίποτα, εντάξει. Ωραία, με μια φράση Νίκο, γιατί αποτύχαμε. Γιατί αποτύχαμε, Νίκο, μου να μην έχουμε τα πόδια. Αποτύχαμε ή πετύχαμε. Κοίταξε, εγώ καταρχήν με το θάρρος του ανθρώπου που τουλάχιστον δεν απέτυχε στα προγνωστικά του, γιατί εκεί το βλέπα το πράγμα. Θα θυμάστε που σα λέω, αλλά για οκτάδα. Το οποίο αποδείχτηκε μέσα στην πραγματικότητα ήταν δύο λεπτομέρειες. 5-6 είχες πει αυτό. Ναι, αισιόδοξο για την οκτάδα. Ναι. Έχω να πω δύο διαφορετικά αντιφατικά πράγματα. Το σπάνιο. Να κάτι σπάνιο. Τουλάχιστον μας κάνεις και γελάμε. Το ένα είναι ότι πιστεύω ότι αυτή είναι η θέση μας. Ότι δεν είμαστε για ψηλή. Εκ του 7 στην Ευρώπη. Εκ του 7 στην Ευρώπη. Το 10-10 στον κόσμο. Ότι δηλαδή προσγειωνόμαστε κάθε χρόνο εκεί που ανήκουμε. Ψάχνουμε μια υπέρβαση, το μάτς χαρτοκόπτη που λέω καμιά φορά, για να κοπεί το. Με τη Ρωσία, ας πούμε. Ναι. Την Ισπανία. Κάποτε ήρθε, πλέον είναι πιο δύσκολο να έρθει. Διότι εκτός των άλλων, βελτιώνονται και αντίπαλοι. Δηλαδή το ότι είμαστε ακόμα
κοντά στη Γαλλία, έστω πίσω της, είναι εξωφρενικό. Σκεφτείτε πώς δουλεύει η Γαλλία και τι δεξαμενή έχει. Ειδικότερα ταξιδεύοντα. Και ποια είναι η Ελλάδα του Τσαγκρόνη και η Ελλάδα τη Χρεοκοπία. Με την οργάνωση τη Ομοσπονδία. Καλά, δεν ξέρουμε αν είμαστε κοντά με τη Γαλλία. Ναι, δεν, δεν έχουμε παίξει για να δούμε. Κοντά ούτε με την Αυστραλία έχουμε παίξει. Δεν ξέρουμε πόσο κοντά του μπορούμε. Με τη Γαλλία έχουμε να παίξουμε από τον προημιτελικό του 11. Το 12 στο Ολυμπιακό, το 13 στο Ευρωμπάσκετ δεν παίξαμε. Ναι. Παίξαμε με Κροάτε, Σλοβαίνου. Το 14-15 όχι. Το Κάουνα. Με την Αυστραλία, τον Άντρου Γκέι από τη Σαραντάρα. Το δεύτερο είναι ότι παρόλα αυτά δεν ήταν και τόσο μακριά η υπέρβαση. Η οκτάδα ήταν ένα. Η οκτάδα ήταν, η οκτάδα ήταν ένα σφύριγμα μακριά. Γιατί δεν πιστεύει να πιστεύει. Δεν πιστεύει να πιστεύει κανείς ότι αν δεν έβγαινε ο Γιάννης δεν θα περνούσαμε την Τσεχία έτσι. Θα κερδίσαμε με 12 νομίζω. Ήταν ήδη το μάτσο 10 πόντου και με την μπάλα δική μας. Και ήθελε 5,5 λεπτά. Δύο φορές πήγαμε στο συν 12. Και μετά. Ωραία, δεν απίθανο να περνούσαμε τέλος. Θα περνούσαμε. Δηλαδή το momentum του αγώνα ήταν 20 πόντους. Στους 12 έχουμε βγάλει δύο άμυνες, βάλτε το παπ, το τριποντάκι. Για όποιον ήταν μέσα και το βλέπω κοντά το μάτς, το momentum ήταν πάει για 20 πόντους. Πάει για 16-18 τέλος πάντων εκεί. Μετά η τετράδα απήχε μια νίκη επί της βατής Αυστραλίας. Ανώτερης αλλά βατής. Αυτό που λες. Δηλαδή ο χαρτοκόπτης ήταν στα δάχτυλά μας. Ένα λεπτό. Ότι επιτυχία από την αποτυχία είναι ένα κλικ. Αν δεν έβαζε το τρίποδο για Μαδρίτη στο 5, δεν θα τα ζούσαμε αυτά που ζήσαμε. Ναι. Ούτε οι ίδιοι παίχτες αυτοί θα τα ζούσαν. Άρα εννοείται ότι η αποτυχία από την επιτυχία είναι. Είναι ένα κλικ. Ένα κλικ. Και... απλώς τα τελευταία 10 χρόνια. Το ίσως τα τελευταία 10 χρόνια το κλικ όλο και ξεμακραίνει. Όλο και αχνοφαίνει. Όλο και το η Αργεντινή λοιπόν μας δίδαξε τι πρέπει να κάνει κάποιος για να πηγαίνει καλά σε ένα τέτοιο τουρνουά. Ακόμα και αν δεν έχει το περίσσιο ταλέντο. Να βάλει το ταλέντο. Να καμουφλάρει τα ελαττώματα της, να διαβάζει το παιχνίδι. Να ρίχνει τον αντίπαλο στο επίπεδο. Και να παίζει πάρα πολύ δυνατά. Ναι, εγώ αυτό κατάλαβα. Η Αργεντινή όμως είναι... έχει. Ένα λεπτό. Αυτό είναι ένα. Ωραία. Άρα για αυτούς τους λόγους. Είναι η μοναδική ομάδα που πέτυχε. Που ανέβηκε από το επίπεδο της. Και προφανώς και η Ισπανία, έτσι. Κωνσταντίνε. Ποιος άλλος. Ποια άλλη ομάδα πέτυχε. Για πείτε μου. Η Γαλλία. Ομάδα επίπεδου. Η Γαλλία, Γαλλία πώς πέτυχε. Δεν πέτυχε η Γαλλία. Στην τετράδα, μπήκε στην τετράδα με αυτούς τους αντιπάλους και κατέληξε με τα βία τρίτη. Απέκτησε την Αμερική. Η Γαλλία ήταν η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Απέκτησε την Αμερική. Και εγώ έτσι πιστεύω. Όταν μπαίνει σε ημιτελικό. Έπεσαν στην περίπτωση βέβαια, αν δούμε και λίγο πώς έγιναν τα πράγματα. Και εγώ έχω μια πολύ μεγάλη εκτίμηση στους Γάλλους. Γιατί έμαθαν. Δηλαδή έμαθαν από τις φαλιέρες και από τις γκάφες τους. Έμαθαν διαπαιδαγωγήθηκαν. Πώς δεν έμαθαν, ρε Αντώνη. Απλώς της Γαλλίας είναι λίγο ψευδεπίγραφο. Πρώτα απ' όλα ήταν σαν να τους είχε σφάξει τη μάνα και τον πατέρα ο Φουρνιέ και οι υπόλοιποι. Γιατί πίστευαν ότι έπρεπε να πάρουν το χρυσό μετάλλιο. Αυτό ήταν ο στόχος. Το δεύτερο είναι ότι εάν δούμε, ενώ το πλασάρισμά του θεωρητικά είναι δεύτερο χάλκινο μετάλλιο σειρά, είναι νίκη των Αμερικάνων που είναι πιθανότατα once in a lifetime. Αν δούμε τώρα τα μάτς, δηλαδή. Το πώς, ας πούμε, το μάτς με τους Λιθουανούς. Mm. Δηλαδή, που υπάρχουν σκιές ή το γεγονός ότι χρειάστηκε να συμβούρει σε μια κατέρα το δελείο διαιτητικά. Στο μάτς με τους Αυστραλούς. Στη ζυγαριά της δυναμικότητας. Που ήταν 16 πόντους πίσω. Σε ημιτελικό Γαλλία, Αργεντινή, να χάσει η Γαλλία και με 10-11 πόντους είναι αποτυχία. Θα βγάλει τα βασικά. Είναι αποτυχία. Και ήταν από την Αργεντινή, εκεί τα κατέληγα. Και μάλιστα σε εμάς το χάσανε με 14 και δεν πήγαν ποτέ να το παίξουν. Στην πραγματικότητα δεν νομίζω... ήταν ως μη γενόμενο το μάτς. Και με την Αυστραλία το γύρισαν. Αυτό, από τους 15. Αυτό σου λέω, 15. Ναι, απλά και παρέδωσαν ένα μπάσκετ χωρίς ταυτότητα. Ξεχνάμε ότι η Αργεντινή πήγε ψιλοξεκούραστα στην τετράδα. Δηλαδή αντιμετώπισε. Είχε καλό. Πολύ καλό μπράκετ. Είχε καλό δρόμο, καλό πάθο. Και η Ισπανία. Όταν έχει πετάξει έξω του Σέρβου με αυτόν τον τρόπο. Μα, ναι, όμως αυτό το μάτς δηλαδή, με τους Σέρβους. Δηλαδή, δεν είναι σε δύσκολο μάτς με τους Σέρβους. Αυτό το μάτς με τους Σέρβους ήταν το πιο δύσκολο μάτς που έδωσε στον προημιτελικό. Το πιο δυνατό μάτς. Απέκλεισε την ισχυρότερη ομάδα. Όπως είπες, ήταν φρέσκια και έβγαλε τον καλύτερο της αυτό και εξέπληξε τους Σέρβους. Οι οποίοι είχαν διάφορα προβλήματα με τον Γιόκιτς. Μα οι Σέρβοι έτσι δεν ήταν και την προηγούμενη φορά, παιδιά, το 2014. Προχώρησαν με αρνητικό ρεκόρ. Με αρνητικό ρεκόρ, 2 νίκες και 3 ήττες. Βρήκαν εμάς και ματσάκισαν. Και μετά πήγαν στο τελικό. Οι Σέρβοι και στα καλά τους, στα 90s, ήταν στο γλυφάδα μέχρι τις 5 το πρωί. Θέλω να πω, δεν είναι οι Σέρβοι το η εθνική πρότυπο. Πάντα λέμε, καταφέρουν επειδή τους ενώνει ο πόλεμος ή αυτά, ο Ντίβατ. Όχι, καταφέρουν γιατί έχουν τρομερό ατομικό ταλέντο. Τρομερό ταλέντο. Γι' αυτό το καταφέρουν. Προφανώς γι' αυτό το καταφέρουν. Ναι, αλλά έχουν απίστευτο το πράγμα. Δηλαδή, εγώ από τα υπονοούμενα, διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις του Τζόρτζεβιτς σύνδεξη, φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει γίνει μαλευράζη η ομάδα. Φαντάζομαι, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το καταθέσω. Πότε δεν έχει γίνει. Πότε δεν ναι, έχει γίνει. Εγώ συνταξίδευα και μαζί του στον πάνω όροφο ενός διόροφου τζάμπου και είχα την αίσθηση ότι κυλούσε το δηλητήριο στο πάτωμα. Από την πρώτη θέση που ήταν η Σέρβη. Εντάξει. Έτσι ήταν πάντα. Ναι, αλλά έτσι ήταν πάντα.
Οι Σέρβοι βέβαια είναι η απόλυτη υπερδύναμη της Ευρώπης κτλ. Από πότε έχουν να πάρουν ένα χρυσό μετάλλιο. Το 2, το 2. Είναι εξωφρενικό. Για να ξαναβάλουμε την κουβέντα σε έρωτα. Ναι, θα διαφωνήσουμε με τον Παδογιάννη ότι η θέση της Ελλάδας είναι αυτή. Είμαστε καλύτεροι από τους Τσέχους, είμαστε καλύτεροι από τους Πολωνούς, είμαστε καλύτεροι από τους Ιταλούς. Δεν το δείξαμε όμως. Ναι, δεν το δείξαμε. Δεν παίξαμε αυτό. Η Ελλάδα τώρα πλήρωσε το κακό, εμείς με τη Βραζιλία. Παίξαμε τους Τσέχους. Τους κερδίσαμε 10 πόντους στο Ρελαντί. Δηλαδή, άμα δεν είχαμε το άγχος του συν 12, μπορεί να τους κάναμε 30. Με 20, με 25. Για όμως εκεί κρίνεται η μια ομάδα από μια άλλη ομάδα είναι και αυτό διάγραμμα. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα στο Παρκέ σε εκείνο το μάτς. Την καλύτερη ομάδα είμαστε. Ούτε η Πολωνία είναι καλύτερη. Έτσι νομίζω και εγώ. Έτσι πιστεύω ότι από τους Τσέχους και τους Πολωνούς είμαστε καλύτεροι ακόμα. Είμαστε ακόμα καλύτεροι. Δεν ξέρω οι Τσέχοι πώς θα είναι σε δύο χρόνια με τον Βέσελη. Δεν το ξέρω. Απλά βάζουν την μπάλα πιο εύκολα στο Παρκέ και οι Πολωνοί και οι Τσέχοι. Εγώ νομίζω ότι για την αποτυχία της Ελλάδας ευθύνεται η ίδια η ομάδα και μόνο. Ότι αυτά που λέγαμε στην αρχή όλοι οι Έλληνες, ότι δεν υπάρχει σωτή στην ομάδα, άμα υπήρχαν ένας, μπορεί και δύο σωτήρες, όλα θα ήταν καλύτερα, ότι δεν υπήρχε plan B στην προπονητική καθοδήγηση στην επίθεση. Οκ, μάρκανα τον Γιάννη με αυτόν τον τρόπο, κάτι το οποίο το περιμένουμε. Όλοι γι' το περιμένουμε. Δεν είδαμε κάτι εναλλακτικό. Εγώ, παιδιά, δεν συμφωνώ σε αυτό, συγγνώμη. Δεν είδαμε κάτι. Δεν λέω ότι πήγαν να προετοίμαστε ή δεν δούλεψαν, ναι. Έδωσαν τον καλύτερο τους δηλαδή, αυτό. Απλά να δεν κάτι, κάποιο πλάνο. Να πω κάτι που βγάζω σπυράκια όταν το ακούω και δεν, ούτε αυτόκλητος υπερασπιστής του Σκουρτόπουλου είμαι, ούτε τίποτα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πιθανόν ο άνθρωπος δεν έχει κάνει λάθη στις εκτιμήσεις του, όπως όλοι οι προπονητές κάνουν. Ο Πόποβιτς, δηλαδή, τι να πει κανείς τον Πόποβιτς, 7 βγήκαν. Τι θέλω να πω όμως γι' αυτό. Τι να ότι, το πει τον Πόποβιτς, ναι. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι θεωρώ αδιανόητο και πάντως απίθανο να έχει συμβεί να πήγε η ομάδα χωρίς plan B, γνωρίζοντας μέχρι και ο σκύλος μου ότι όλες οι άμυνες θα στοχεύουν στο πώς θα ότι πήγε το είδες. Το είδες. Ναι. Πέφτουν τρεις πάνω στο Γιάννη, σουτάρει, πασάρει την μπάλα έξω, ναι. Δεν επιμένει και σουτάρουμε ναι. Τρίποντο. Δεν μπήκε το τρίποντο, αυτό εννοώ. Αυτό ως ιδέα δεν είναι κακή. Δηλαδή, τι εννοώ. Ο προπονητής πρέπει να κάνει, πρέπει να βάλει έναν τύπο ελεύθερο στο τρίποντο. Αυτό δεν πρέπει να κάνει. Ναι, το κάνει. Δηλαδή, είναι πλάν ότι ο Γιάννης έπαιξε το 5, ότι έπαιξε το 4, ότι έπαιξε το 3, ότι κουβάλει την μπάλα. Ότι δεν μπορεί να μείνει. Έτρεξε η Ελλάδα. Όλοι λέγαμε ότι στο ανοιχτό γήπεδο είμαστε τρομεροί και καταπληκτικοί και θα του περνάμε πάνω. Έτρεξε. Το πλάν B ήταν το transition. Εκτό από το Μαυροβούνιο δεν έτρεξε η Ελλάδα. Στο οποίο είχε στοχεύσει ο Γιάννης επειδή έβαλε το Γιάννη να παίξει 4 και 5 γιατί θεωρούσε. Ότι σε αυτή την περίπτωση θα πάρει η εθνική τα rebound όλα. Τι πρέπει να κάνει. Μπράβο, για να κάνει. Αυτό είναι παιδί μου. Όταν γύρισα από την Αμερική. Συγγνώμη για στιγμή. Όταν γύρισα από την Αμερική, το πήρα τηλέφωνο. Του λέω τι είπατε με τον Μπούντον Χόλζερ. Μου λέει ότι ο Γιάννης πρέπει να παίξει 6. Δηλαδή, κάθε υπερβολή. Ότι και πάντως όχι κάτω από το 4,5. Δηλαδή ότι πρέπει να παίξει εκεί. Αυτή είναι η θέση. Για να τρέξει, τι πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα. Να πάρει την μπάλα. Μα δεν παίζει άμυνα. Μα το σχέδιο Α και Β ταυτόχρονα ήταν να παίξουμε άμυνα. Άμυνα δεν παίξαμε. Μα εγώ γελιόμαστε τώρα. Και θεωρώ, όταν λειτουργήσε η άμυνα, η ομάδα ήταν ένα δικό μου θεωρεί. Φάγαμε 50 στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο μάτς. Στο πρώτο μάτς. Στο πρώτο ημίχρονο του δεύτερου αγώνα. Με τη Βραζιλία. Είχε εξαφανιστεί η μπάλα. Τη μετά από καιρό. Με την Τσεχία στο δεύτερο ημίχρονο. Σα θυμίζω ότι γυρίσαμε διαφορά 17 πόντων. Με βουκές, με κλεψίματα, με ευνηδία. Και χωρίς να παίζει ο Γιάννης εκείνη την ώρα, γιατί είχε φάουλ. Δηλαδή με το Θανάση, με τον Ρέτζακ. Αυτό ήταν το καλύτερο διάστημα τη εθνική. Αυτό ήταν το μοναδικό ίσω διάστημα. Που είδαμε. Ωραία. Αυτό, το αυτό που φανταζόταν αυτό το τρίλεπτο λοιπόν που λέει ο Αδογιάννης που βουτάγανε όλοι στο τέλος της τρίτης περίοδου. Αυτό μνημονεύουμε. Δεν το είδαμε δεν άλλη φορά. Δεν γίνεται. Λέει με τη Βραζιλία που χάσαμε, νομίζω ότι είχαμε. Πώς πάμε εμείς για μπασκετάκι τόσο τη φορά και λέμε. Έλα μωρέ, δυο σου τα βάλουμε να κερδίσουμε. Έλα μωρέ, δυο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος που κράζει πολύ εύκολα μετά το μάτς με την Τσεχία έγραψαν πάρα πολύ. Παιδιά, ας παίζετε έτσι και ας χάνουμε. Αν παίζετε έτσι και ας μην περνάμε εμείς. Γιατί σου ξαναέβγαλε η εθνική. Αυτό το συνέστημα του. Εγώ στον ύπνο μου δεν βλέπω ούτε το πέμπτο φάουλ του Αντετοκούμπο, ούτε τη χαμένη βολή του. Εγώ βλέπω το. Τι βλέπω. Ναι, το pick and roll με τον Μπαρμπόσα και τον Ακριβώς. Το νικητήριο καλά τη Βραζιλία. Και τον Μπαρεχάο. Ναι, ναι. Δηλαδή όπου θέλουμε μια άμυνα για να πάρουμε το μάτσο. Και πάνε και δύο πάνω στον Μπαρμπόσα. Και τρώμε ένα lay-up σαν να μην παίζει κανένα ναι. Έλληνα στο γήπεδο. Ναι, ναι. Δηλαδή 5-2-0 μπαίνει αυτό το καλάθι. Σε προπόνηση 5-2-0. Η ουσία ήταν ότι ήταν μια διοργάνωση στην οποία. Και το ίδιο καλάθι το είχαμε φάει 10 φορές το ίδιο μας. Πέρασαν πολλά τρένα, είδαν πολλές ομάδες τα τρένα να περνάνε ναι. Και η ομάδα η οποία εκμεταλλεύτηκε στο μεγαλύτερο βαθμό τα προβλήματα των άλλων ήταν η Ισπανία. Η οποία στην πρώτη φάση. Πόσο ήρθε όμως τώρα, γιατί το πας, γιατί το συζητάς. Το λέω μα δεν μας είπες γιατί μου γυρίζεις την πλάτη.
Γιατί με τρελαίνει τώρα. Γιατί δεν έχουμε τελειώσει, γιατί απέτυχε η εθνική. Το λέω. Καλά, απέτυχε γιατί δεν εκμεταλλεύτηκε όμω η Ισπανία. Αναπτύχθηκε. Αναπτύχθηκε γιατί έκαναν δύο εισηγήσει. Αλλά... Με τι οποίε συμφωνείτε, τέλο πάντων. Παρενέβημε. Το σημαντικότερο για το οποίο απέτυχε η εθνική. Γιατί οι παίχτε μα δεν είναι αυτού του επίπεδου. Το είπαμε στην αρχή. Τι λέμε τώρα. Ότι αυτή είναι η θέση. Το είπαμε, δεν το είπε. Ότι αυτοί είμαστε. Ελέγχθηκε ο Σκουρτόπουλο. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν είναι αυτού του επίπεδου. Δηλαδή, ο Παπαπέτρου είναι χειρότερο από τον Μπαρμπόσα. Ο Παπα-Νικολάου είναι χειρότερο από τον Χρούμπαν. Από τον Μποχατσίκ. Ένα λεπτό. Ο είναι άλλο πράγμα η εθνική και είναι άλλο πράγμα η σύλλογη. Όπως έχει φανεί σε όλους τους συλλόγους. Σαν παίχτες. Οι παίχτες. Δεν κάναμε ομάδα. Άλλο ομάδα, άλλο παίχτες. Σε ατομικό ταλέντο έχουμε σαφώς εμπειρίες παίχτες. Δεν γίναμε ομάδα. Καλή είναι η παίχτες μας. Δεν είναι καλή. Υπάρχει παίχτες εθνικής που να δικαιούται να πει αυτή τη στιγμή ότι πήγε καλά. Όχι. Θα περιμένω όσο θέλει. Ο Λαρετζάκης. Από τους βασικούς. Όχι. Ο Παπαπέτρου μέχρι ένα σημείο. Ο Πρίντεζης σε ένα βαθμό. Είχαν όλοι κάποια καλά διάστημα. Ο Καλάτσι είχε μεγάλο μάτς, ο Γιάννης είχε μεγάλο μάτς. Όλοι είχαν από ένα μεγάλο μάτς και κάποιες στιγμές. Συνέπεια δεν είχαμε. Δηλαδή δεν είχαμε σκόλα. Ο Σκόλα χρειάζεται να παίξει το 8ο μάτς για να κάνει ένα στα 10. Ο Σκόλα έπαιξε 7 μάτς πάνω από το τέλειο. Υπάρχει πάνω από το τέλειο. Ουτοπικό. Ουτοπικό. Έπαιξε 7 ουτοπικά μάτς. Ναι, όντως. Μέχρι που έφτασε να παίξει την Ισπανία, η οποία εκμεταλλευόταν τις αδυναμίες των άλλων. Δηλαδή, μιλάμε για σεμινάριο. Ο Φουρνιέ έπαιξε 8 μεγάλα μάτς. Ο Μπογδάνοβιτς έπαιξε 8 μεγάλα μάτς. Διαβάζαμε διάφορου τρόπου. Ο Σαντοράνσκι έπαιξε όλα τα μάτς καλά. Όλα τα μάτς. Δηλαδή έπαιξε 4 μάτς στα όρια του triple double figure. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι το ταλέντο των παιχτών μας είναι χαμηλότερο από αυτό που πιστεύω. Και πάντως το ταλέντο των παιχτών μας δεν είναι για να βγούμε 11η. Εγώ αυτό πιστεύω. Βεβαίως υπάρχει εικόνα. Η εικόνα λέει ότι είσαι 11. Υστερούμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που σου είπε ο Τζόρτζεβιτς. Αθλητικότητα. Δεν έχουμε πολύ αθλητικότητα. Ο ίδιος όμως έχει. Σε παραπέμπω σε αυτό που είπε προηγουμένως στο διευκρινιστικό και έχει απόλυτο δίκιο τη Βελτάδα μου. Το είπε. Του λέω ρε παιδί μου, ζούμε την εποχή της αθλητικότητας. Λέει δεν είναι αυτό. Είναι μισό-μισό. Έχουμε λέει υπερτονίσει πάρα πολύ, περισσότερο από ό,τι πρέπει, τη σημασία που έχει η αθλητικότητα. Εάν δεν έχεις και κάποια άλλα πράγματα που είναι μπάσκετ. Αθλητικότητα, εγώ δεν αποκαλώ το Θανάση. Δεν λέω να έχουμε 10 θανάσιδες, γιατί αυτό είναι υπερφυσικό. Μου το είπε, αλλά ήταν πολύ διευκρινιστικός. Έκανε και διευκρινιστικό σχόλιο μετά το φυσικό. Εννοεί προφανώς, ας πούμε, ότι η αθλητικότητα είναι. Ταχύτητα, έκρηξη. Να εκτελέσει πιο γρήγορα το παιχνίδι. Δηλαδή να παίζει μπάσκετ. Είναι παίχτης NBA στην αθλητικότητα. Όχι. Οριακά είναι παίχτης Ευρωλίγκας. Τι κάνει όμως αυτό το παιδί. Προσποίηση, 1-2 και καρφώνει. Yeah. Και βάζει τα χεράκια του στην άμυνα. Δεν το έχουμε αυτό. Καταρχήν, φτάσαμε στο σημείο, ρε παιδιά. Δεν λεπτό. Το έχουμε αυτό το πράγμα. Ένα λεπτό, δηλαδή, αν δεν το έβλεπες, δεν το πίστευες και αν δεν το άκουγες. Φτάσαμε στο σημείο. Σε ποιο σημείο τώρα. Εγώ μεγάλωσα, είμαι 55 χρονών. Μεγάλωσα με το. Ναι, ευχαριστώ. Μεγάλωσα, ας πούμε, από 16-17 χρονών που άρχισα να ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά. Με τον τρόμο, με το φόβο, με την ιδεολειψία ή με την πραγματικότητα. Του ευνηδιασμού των Ισπανών. Έτσι πάντοτε αυτό. Ο Ισπανικός ευνηδιασμός. Θυμάμαι το Συρίγο στο πρώτο. Στο τρίτο. Δεν προλαβαίνει κάμερα. Οι Σαΐτες της Καστήλης. Μου λέει αυτός ο τίτλος. Μπράβο. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο εν έτη 2019 μια ομάδα γερασμένη με πυλώνα της 40 χρονών να θέλει να τρέξει και να μου λέει ο Ερνάντες 4 φορές στη συνέντευξη τύπου που πήγαινα και τον έπιανα. Δεν θα αφήσουμε τους Ισπανούς να μας παίξουν στο 5-2-5 που τους βολεύει. Δηλαδή, πόσο έχει ανατραπεί, θέλω να πω, πόσο έχουν ανατραπεί, πόσο έχουν φύγει τα στεγανά και πόσο έχουν ανατραπεί πράγματα που θεωρούνταν θέσφατα κάποτε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ήθελε η Αργεντινή, μα έχει φυσαέρια, έχει βελτάδα. Δηλαδή, άντε να πιάσει τον Καμπάτσο, τον Λατροβίτολα, τον Μπέκ, τον Βιντόζα. Πού θα του πιάσει αυτού. Εγώ πήγα και τα τρεις προπονήσεις του, δεν υπάρχουν παιδιά αυτοί. Δηλαδή, και φτάσαμε στο σημείο η Αργεντινή. Που έχει 40 χρονών παίχτη να μέσα, θέλει να θέλει να τρέξει και να τρέχει η Ισπανία... και η Ισπανία να παίζει 5-2-5 κουμπωμένη. Ποια Ισπανία. Ο Άτσο Πέτροβιτς είπε πριν τη διοργάνωση κάτι πολύ, κάτι πολύ κέριο. Θα πάει λέει μπροστά στη διοργάνωση όποια ομάδα έχει τις καλύτερες επιστροφές. Που δεν τρέφει ενδιασμούς. Το οποίο οι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας το έκαναν... Η Ελλάδα δέχτηκε 4 καλάθια το έβαλα μετά από βολή. Ναι, φάγαμε καλάθια από βολή. Εμείς όμως βάλαμε τέτοια καλάθια. Όχι. Βάλαμε σχεδόν δύο νομίζω. Μερικές baseball του Νίκ. Του Νίκ. Πάλι καλά! Γιατί όμως, δηλαδή, οι αντίπαλοι, με κάθε σουτ που επιχειρούσαν, το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να γυρίσουν 4 πίσω. Ούτε το επιθετικό rebound δεν κυνηγούσα. Σου λέει δεν θα φάω καλάθια από τον Γιάννη. Σωστό, σωστό.
Βέβαια. Και έπιασε αυτό το κόλπο. Διότι παίζει και ο αντίπαλο, θέλω να πω. Αυτό ρε παιδί. Μα δείτε το πρόγραμμα και αν έχει. Αν ο αντίπαλο είναι καλύτερα διαβασμένο και έχει και το υλικό να το υποστηρίξει. Άρα, θα χάσει. Για να καταλήξουμε, εσεί λέτε ότι δεν είναι. Γιατί αυτό καταλαβαίνω διαφωνούμε. Δεν υπάρχει ποιοτικό έλλειμμα τέτοιο που να δικαιολογεί. Ερνάν Γκόμεθ έχουμε. Ερνάν Γκόμεθ έχουμε. Αυτοί έχουν δύο. Δεν πα στην ομάδα που πήρε το χρυσό μετάλλιο. Θεωρούσαμε ότι θα πάρει χρυσό Ισπανία. Δεν έχουμε παίκτε που βάζουν απ' έξω. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Δεν βάζουμε έχουμε απέξω. Παίχτη ο οποίος παίρνει την μπάλα απ' έξω, κάνει προσπίση, κάνει δεξιά αστέρα και βάζει την μπάλα στο καράφι. Όχι. Όχι. Άρα δεν έχουμε παίχτη που βάζουν απ' έξω, δεν έχουμε παίχτη που βάζουν και από μέσα. Ναι. Περίμενε, άρα ένα λεπτό, να είμαστε ρεαλιστές. Το 2005 είχαμε. Ερνάν Γκόμεθ είχαμε. Σε άλλο μπάσκετ, αλλά είχαμε. Ναι. Ήταν και άλλο μπάσκετ τότε. Ναι, σωστά. Ήταν άλλο μπάσκετ. Είχαμε. Το Φότσι, τον Τσακούδη, τον Τσαρί είχαμε. Τώρα δεν έχουμε. Άρα αυτό δεν το έχουμε. Πάει αυτό. Σουτέριδες έχουμε. Όχι. Ποτέ δεν είχαμε. Άρα, μπράβο, ποτέ δεν είχαμε. Αλλά είχαμε παίχτες που στα κρίσιμα μάτς ο Ζης δεν ήταν σουτέρ, ο Παπαλουκάς κι αν δεν ήταν σουτέρ. Ούτε ο Σπανούλης τότε ήταν σουτέρ. Ο Διαμαντίδης γελούσε με τον Τζάνοβιτς. Είχαμε λοιπόν παίχτες που στα κρίσιμα μάτς, στις κρίσιμες στιγμές, τα βάζαν. Μόνο το Φώτσι είχαμε σουτέρ. Άρα, σουτέρ δεν έχουμε. Αθλητικούς παίχτες δεν έχουμε. Τριαροτεσάρια, τεσσαροπεντάρια που να μπορούν να βάλουν σουτ ή να πάνε μέσα δεν έχουμε. Άρα, γιατί διαφωνείτε μαζί μου όταν λέω ότι το ταλέντο μας δεν είναι αυτό. Πεντάρια δεν έχουμε. Μπράβο. Έχουμε παραστάσεις, έχουμε know-how, έχουμε... Το τραγικό ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν έμειναν παίκτες πίσω αυτή τη φορά. Όχι. Αυτούς είχαμε. Ο Κουφός και ο Ντόρσεϊ. Δεν τους είχαμε και ποτέ. Παίκτες που να αδικήθηκαν, ας πούμε. Δεν υπάρχει κανένα. Ούτε ένας δεν δικαιούται να πει ότι έπρεπε να πάρει αυτόν και να αφήσει εκείνον. Ποιον. Άρα, θα είχαμε διαφορετικό 11ο ή 12ο παίκτη. Γιατί σημαντικές. Διαφωνείτε μαζί μου λοιπόν, όταν λέω το ταλέντο μας, αν εξαιρέσει. Άστο Γιάννη. Δεν είναι αυτό που είναι των άλλων ομάδων. Δεν είναι τετράγωνο. Έχει πάρει το μάτι τετράγωνο. Μπράβο. Ούτε το στρογγυλεύει. Έλα να πάρουμε του Σέρβου. Εδώ επιμένουμε. Εντάξει, άσχετο Σέρβου. Ωραία, του Αμερικάνου. Άσχετο του Αμερικάνου. Θέλω να πάρουμε του Λιθουανού. Ποιου να πάρουμε. Θέλει να πάρουμε του Ρώσου. Η Λιθουανία πέτυχαν γιατί δεν είχαν. Ποιο είναι καλύτερο παίκτη, ο Γκριγκόνη ή ο Απέτρου. Έχει μια ομάδα αύριο και σου λένε πάρε ένα τριάρι. Τι να πάρει. Δεν είμαι Έλληνα. Δεν είμαι Έλληνα. Δεν είσαι Έλληνα. Γιατί αν είμαι Έλληνα, πρώτα από τον Παπαπέτρου. Εντάξει, ο Γκριγκόνης δεν είναι και είναι λίγο ατυχή η σύγκριση. Ναι, δύο. Εντάξει, δεν σου λέω το παράδειγμα δεν μπορούσε και το Παπαγιάννη, αλλά του πει εντάξει, λογικό είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, θα πάρει τον Καλινιέτη ή τον Καλάθι. Γιατί έπεσα, όχι, με Καλινιέτη λέγαμε του Σταγκάρτ πηγαίνει η Λιθουανία. Μην διαλέγει τώρα, είναι μεγάλη πληγή τη Λιθουανία. Και έβαλε τον καλύτερο μα παίκτη. Υπάρχει η αλήθεια, η αλήθεια βρίσκεται στη μέση. Εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα ότι δεν είναι το επίπεδο των παίκτων. Πιθανότατα μα λείπουν κάποια πράγματα από αυτά που συνηθίσαμε στην εποχή τη ευημερία να έχουμε. Δεν είμαστε όμω τόσο κακοί. Δεν λέω ότι είμαστε κακοί. Ναι. Δεν είμαστε τόσο κακοί, αλλά δεν είμαστε και τόσο καλοί. Ναι, δεν είμαστε τόσο καλοί. Δηλαδή και το 2005 πιθανότατα δεν είμαστε τόσο καλοί ώστε να βγούμε πρώτα. Θυμάστε πώς παίξαμε. Άθλια, με τη Ρωσία, δεν θυμάστε. Ναι, παιδιά. Ναι, αλλά είχαμε 8 παίκτες πρώτης γραμμής, Βασιλή. Εντάξει. Γίνανε οι παίκτες πρώτης γραμμής. Δεν είναι. Ποιο... Ένα τουρνουά λίγων ημερών είναι και στρεβλό. Μπράβο. Δεν δείχνει πάντα. Πράγμα. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μια δεκαετία. Ούτε το 6 προφανώς ήμασταν καλύτεροι από τους Αμερικάνους και ίσως το 8 σίγουρα να αξίζαμε μετά λίγο ένα τον Αργεντινό. Να πω κάτι άλλο. Ο Σλούκας δηλαδή, κάποιες φορές μείναμε εμείς. Είναι σεζόν στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Είναι από τους πιο βελτιωμένους Έλληνες παίχτες. Από τους καλύτερους γκάρ στην Ευρώπη. Είναι. Ο Σλούκας όμως ακόμα με τη Φενέρ δεν το έχει πάρει και να είναι αυτός ο ηγέτης. Ήταν ο Μπογκντάνοβιτς ο ηγέτης. Δεν το λέω εναντίον του Σλούκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι, απλά στη Φενέρ φαίνεται καλύτερο. Τι εννοεί ηγέτης. Ηγέτης θα βάζει 30 ποντούς. Να είναι ο ηγέτης, να είναι το σημείο αναφορά. Ξέρεις γιατί. Να είναι αυτό που ήταν ο Σπανούλης, ο Διαμαντίδης, αυτό εννοώ. Ξέρεις γιατί. Να σε πάω κάπου αλλού. Κατάλαβες πώς το λέω. Εάν... Ο Γιούλ, ο Σέρχη. Συγγνώμη. Εάν αφαιρέσει από την εξίσωση. Ο Ρούμπιο και συγγνώμη, για να μην πρέξει. Δεν το λέω εναντίον του Σλούκα. Το παιδί έχει κάνει. Ο Σπανούλης, ο Ζήση και ο Παπαλουκάς δεν ήταν σημείο αναφορά στο 5. Ο Σπανούλης έπαιζε στο Μαρούσι. Ο Ζήση ήταν πάνω και 10 πόντου. Ο Σπανούλη έπαιζε ελάχιστα. Ο Παπαλουκά δεν ήταν σημείο αναφορά. Όχι, Τζέσικα ήταν. Δεν είχε πάρει η Ευρωλίγκα, ήταν έκτο παίκτη. Ναι, αλλά ήταν. Επελέγει την καλύτερη μετά του. Άλλο, ότι για τα δέντρο και είχε μυαλό, τσερβέλο. Ναι, αλλά έπαιξε καλά. Βρέκα, καλά έπαιξε. Δεν ήταν σημείο αναφορά στι ομάδε του. Α, στι ομάδε του. Ναι, στι ομάδε του. Χρυσέ μου, να πω κάτι. Ποιο είναι πιο σημείο αναφορά σε συλλογικό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Ο Λούκα ή ο Παπαλουκά ο Σπανούλη και ο Ζήση του. Το 2004. Ποιο είναι πιο σημαντικό. Ήταν σημείο αναφορά στην ΑΕΚ, λοιπόν αυτό. Ο Σλούκας.
Ο Λούκας. Ο Λούκας ή ο Καλάθης. Απλά. Δηλαδή, επειδή είπε ας πούμε, για leadership και σημείο αναφορά στις ομάδες τους. Ήπια σημείο και. Δεν του το έπεσε όμω εκεί, Βασίλη. Το πρόβλημα του Λούκας στην εθνική είναι το εξή. Ότι στη Φενέρμπαχτσε έχει την μπάλα στα χέρια του και παίρνει τις αποφάσεις. Και στην εθνική ομάδα δεν έχει την μπάλα στα χέρια του. Μα δεν έχει. Ο Λούκας είναι ένα παίκτη ο οποίο δεν έχει την μπάλα στα χέρια του. Πιάσαμε τώρα μια περίπτωση που είναι λίγο ιδιάζει λόγω του τραυματισμού και τη απουσία. Δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καλό με την μπάλα στα χέρια του. Γιατί δεν ήταν και στο 100%. Αυτό είναι αλήθεια. Επίση, παιδιά, ο Λούκας στη Φενέρ. Έχει το Βέσελη και το Μέλι και τον Τατόμε στη γωνία. Άρα και ο Λούκας φαίνεται αυτά που κάνει ακόμα πιο καλά. Και τον Ομπράντοβιτς. Και έχει και αυτόν τον κύριο από το Τσάτσακ στον πάγκο. Ξαναλέω, δεν το λέω εναντίον του, γιατί έχουν πιάσει τώρα τον Κώστα. Δεν το λέω εναντίον του Σλούκα αυτό. Μακάρι να είχαμε 10 Σλούκες, το εννοώ. Μακάρι το ελληνικό μπάσκετ να έχει πιο πολλούς Σλούκες. Να αναρωτηθώ, εγώ φωναχτά κάτι άλλο. Ο Σλούκας. Ο Σλούκα. Πόσο. Θα έχει λόξιγκα. Κώστα, δεν μπορώ τώρα να σε πάω στην Ελλάδα. Τα καλύτερα είναι. Τα καλύτερα. Πε το ότι το. Μην ανησυχεί. Μην ανησυχεί. Πόσου, πόσοι μεγάλοι Έλληνε παίκτε που έχουν μάθει τον μπάσκετ στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα σε ηλικία κάτω των 30 ετών. Πόσοι μεγάλοι που παίζουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, βγάζει από την εξίσωση όσου έχουν μάθει τον μπασκετάκι στην Αμερική. Ναι. Πόσου παίκτε έχουμε βγάλει πρώτη γραμμή. Μετά τους κορυφαίους, έτσι, μετά το Σπανούλη και τον Παπαλουκάκη και τη Διαμαντίδη. Στην επόμενη γενιά. Σλούκα, Σλούκα. Ναι. Κόμμα ή Κώστα, τελεία. Τον Κώστα. Το Σλούκι Λουκ. Εντάξει, και ο Παπα-Νικολάου πήγε στο NBA. Δεν έχει σημασία, δεν το βάζει. Δεν είναι, είναι σε πτωτική πορεία. Είναι προϊόντα του ελληνικού μπάσκετ. Μεγάλους παίκτες. Μεγάλους κατά επίπεδο τι και πάνω. Σλούκα. Από τους παλιούς παίζουμε να καταλάβουμε τι και πάνω. Σπανούλη, ποιο είναι το όριο. Ζήσει Παπαλουκάκη. Παπαλουκάκη. Έχει τη δεξαμενή των ελληνικών παίκτων. Πόσου. Χαρακτηρίζει μεγάλου παίκτε αυτή τη στιγμή. Δεν σου λέω το Σπανούλη και το Πέτρο. Ο Βότ ήταν μεγάλο παίκτη. Ναι. Ο Τσαρσαρή. Ναι. Άρα να βρούμε. Ο Κακιούζη. Ναι. Άρα να βρούμε το όριο. Ο Πρίντεζη. Ο Πρίντεζη. Πριν... Όχι, είναι πάνω από 30. Είπα κάτω από 30. Α, κάτω από 30. Είπα στι επόμενε γενιέ. Πόσου παίκτε βγάλαμε. Πιθανό όμω. Γιατί περιμένουμε μετάλλια. Έχουμε βγάλει έναν παίκτη. Πιθανό όμω να σου πω κάτι. Και οι συνομήλικοι του Πέτρο. Να πάμε στην Ισπανία που εδώ είναι άδικο ή ξεάδικο να συγκρίνουμε δεδομένα και. Ζητήματα τη κουβέντα μα με την ομάδα που πήρε το χρυσό μετάλλιο. Και η Ισπανία από το 7 και πέρα είναι χάλια. Έχει τον Αμπασέδα, το. Πώ λέγεται τον κοντό. Το πάω ρίμπα. Όχι. Α, τον κοντό. Μπράβο. Δηλαδή και αυτοί έχουν έλλειμμα. Το καλύτερο πήγαινε όλο στην Ελλάδα. Άλλο αυτό ρε παιδί. Έχουν όμω. Όχι. Μπαίνει λίγο σε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά ξεκινάει τον τελικό ριόλα και εκτό ότι πλακώνει ω ξύλο κολλά. Βάζει και βάζει και δύο καλαθάκια. Εντάξει. Ρε Λουί, το ίδιο πράγμα σου κάνει. Που κόβει έτσι. Έχουν του Σέρναν Γκόμεθ. Ναι. Ναι, εντάξει, έχουν. Έχουν τον Αμπρίνες. Έχουν μέχρι το 7 είναι πάρα πολύ καλή, ρε παιδιά. Μέχρι το 7 είναι η Ισπανία πάρα πολύ καλή. Ο Ρούμπιο υπήρχε το 7. Επίση μια ομάδα με 12. Ο Γιούλ υπήρχε το 7. Μέχρι το 10 κατά βάση. Μέχρι το 7. Οι 8 παίχτε του. Δεν πάρα πολύ καλή. Οι 7 παίχτε. Αυτό λέω. Οι 8 παίχτε είναι πάρα πολύ. Εντάξει. Όχι, δεν να πω, αν μπούμε σε σύγκριση. Άμα ήταν ο Μύρωτιτς. Άλλο ρε παιδί μου. Άλλο ρε παιδί μου, αλλά άλλο ένας, άλλο άλλος. Μαζί με τους απόντες. Αυτούς που όχι, αυτούς που ήρθαν εδώ. Ο Καροσταράδες δεν είναι απαραίτητα καλό. Α, μπράβο. Είναι καλό. Α, ωραίο. Χάος, αλλά λοιπόν, έχω καταλήξει σε κάτι τώρα, σαν θέσω το θα ακουστεί αυτό. Είναι καλύτερα να πας με 10 και 2, που οι 2 δεν είναι στον κορμό, μπορεί να σε βοηθήσουν, μπορεί και όχι. Θα ενθουσιαστούν αν πάρουν χρόνο, είτε, είτε στο τέλος του μάτς, είτε να μπουν να δώσουν δυο σκληρά φάουλ στο τέλος του πρώτου χρόνου. Το παράδειγμα της Ισπανίας, λες. Από το να πας με 12. Που είχε 9 συν 3. Όταν πας με 12, θυμίζω... Εμείς το... πήγαμε με 8 συν 4. Ναι. Το 10 πήγαμε με 12. Αλλά παίζαν όλοι. Το 15 πήγαμε με 12. Το 15 ήταν. Στην Ισπανία οι 3, ο Μπεϊράνο, ο Βασέδα ήταν ο Καϊμακόγλου και 10 του Σοπροπέρο. Και 10 του Μάτζαρης. 3 λεπτά παίζανε. Δεν παίζανε. Θυμάσαι. Εύκολα. 5 λεπτά είχε ο κοντός και 5 λεπτά. Και τώρα στο τουρνουά ο Μάτζαρης δεν έπαιξε. Ο Παπαγιάννης δεν έπαιξε. Ο Βασιλόπουλος δεν έπαιξε. Ο Λαρετζάκης λίγο. Υπάρχει μια διαφορά. Ο Μάτζαρης και ο Βασιλόπουλος. Υπάρχουν παίχτες που δεν όλοι οι παίχτες θέλουν να παίζουν. Και ο 17ος θέλει να παίζει. Που δεν παίζει, σε πειράζει, αλλά λες εντάξει τώρα μεταξύ μας παίζει ο Ρούμπιο. Και είναι άλλο, δεν παίζω. Έλα, μωρί, με πειράζει, έλα βάλε με τώρα δεν μπορώ να σηκώσω τα χέρια. Ελλάδα, Ελλάδα 2017. Ναι, βάλε με λίγο μέσα. Αυτό το είχε η Ελλάδα πρόπερση πάρα πολύ και γι' αυτό ήταν παρουσία σε αυτή την εικόνα. Επειδή είμαστε και αυτοί που είμαστε. Επειδή από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιος το οποίος το έγραψε και αυτό, ότι οι παίχτες μας ήταν διαρκώς, ο φίλος μας ο κύριος Μένεγος το έγραψε. Οι μοναδικοί παίχτες που δεν βγήκαν ποτέ από το ξενοδοχείο για μια βόλτα, να κάνουν ένα φαγητό.
Καλά, αυτό δεν είναι κριτήριο. Ω, περίμενε. Κάνε μου τι κάνει. Περίμενε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είναι κριτήριο, Βασίλη, να περνάμε. Εγώ ήμουν στο ξενοδοχείο στο Σαγκριλά. Ναι. Πήγαμε, δε, μα δεν ήθελα κανένα να βγαίνει βολτά. Να περνάμε. Στο ξενοδοχείο ήταν. Λίγο δεν ήθελα κανένα στα δωμάτια. Να, να βγαίνει από το δωμάτιο. Εντάξει, δεν είναι κριτήριο. Περνάνε καλά οι παίχτες μας. Κριτήριο είναι ότι πήγαμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Αυτό πες το μου. Που είναι εξωφρενών οι πελαργοί. Που γύριζα μαζί του. Όπως κάθε φορά. Περνάνε καλά οι παίχτες μας. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει να περνάνε καλά. Εκείς, καλά ήταν. Δεν είναι καλά και ήταν. Για να όλη περνάνε η καλά. Η ομάδα μια χαρά ήταν. Είναι για να ευχαριστηθούν αυτό που κάνουν, να παίξουν καλά. Όχι, ρε, και Βασίλη, να διεκδικήσουν υψηλό. Είναι για να περνάνε όχι, καλά. Όχι, δεν περάσανε καλά. Περνάνε Βασίλη, καλά. Γιατί τα αποτελέσματα δεν του βοήθησαν να περάσουν. Όταν ικανε περνάνε καλά. Μα δεν θα κάνουμε τζάλο τώρα να περνά καλά. Όταν καπέκτη αν πέρασε καλά. Μην το βλέπει έτσι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη δουλειά η οποία γίνεται υποπίεση. Δουλειά. Το δουλειά το βάζω σχηματικά, εισαγωγικά. Γίνεται υποπίεση και πρέπει να την κάνουν. Έτσι. Εμείς το βλέπουμε πολλές φορές ιδεαλιστικά. Η φανέλα, η παρέα. Το κάνω για να έχεις έτσι. Το κάνω για να έχεις έτσι. Αλλά και τότε πιθανόν σε κάποια διαστήματα δεν παίρνει να κάνει καλά. Τσακωνόταν πλέον. Είναι όπως το Παπανδρέου που πηγαίνει στις διοργανώσεις, κάνει λίγο τη δουλίτσα του κτλ. Παλιά βέβαια. Και θέλει να περάσει και καλά. Να βγει να φάει το βράδυ και δεν πέρασε καλά. Δεν πήγα να φάω μια φορά σαν άνθρωπο. Δεν πήγα να φάω μια φορά σαν άνθρωπο. Θέλει πια να κρασί. Μπύρες και πίτσες. Εάν ήσουν εσύ, θα μας έλεγες, καλά, θα μας έλεγες, δεν θα σας αντέχω. Πήγα να κάνω τη δουλειά μου. Θα την έκανα εγώ τη δουλειά μου. Εσύ θα την έκανες, αλλά θα μας έβριζες. Παιδιά, υπάρχει μια διαφορά. Στην εποχή των social media, στην εποχή που υπάρχει αυτό το κέρατο, έχει πάρα πολύ... Ωραία, μπορεί να βρεις λοιπόν, δεν είπε ο Μένεγος, δεν βγήκαν από τα δωμάτια. Λέω εγώ, δεν χαιρέτησαν τους πελαργούς. Θα πει ο όχι ο Καλκαβούρας, ο Παπαδογιάννης, θέλω να την πω μέρα ότι με εξαίρεση το μάσκο με το Μαυροβούνιο, το Γιάννη δεν τον είδαμε. Όλα αυτά λοιπόν. Δεν είναι όμως. Δηλαδή δεν έχουν δεν εξηγούν. Είναι, εκτιμώ ότι είναι στο περιθώριο αυτά. Εννοείται ότι είναι στο η συζήτηση περιθώριο. Είναι. Ναι, ρε, παιδί, εδώ, αν το βάζαμε, παρκέ. Αν βάζαμε 5 τίτλου δεν θα πειραζε. Αλλά λέω ότι στο 2019, που δεν είναι τα πράγματα όπως στην εποχή του Γιαννάκη, ούτε όπως στην εποχή του Παπαλουκάτη του Διαμαντίδη, δεν υπήρχαν social media. Όταν τώρα είσαι στο δωμάτιο με αυτή τη μαλακία στο χέρι. Ναι, και βλέπεις τι γράφουν. Ή μιλάς ναι, στο βίντεο κλίση και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα είναι πολύ εύκολο να σου διαλύσει το μυαλό. Πόσο αυτό μάλλον σε μια ομάδα που έχει να κάνει επιτυχία. Ξέρεις τι έγραψε τότε, δε. 10 χρόνια. Τι είπε ο αυτός, το... τι είπε ο Μαρμαρίνος. Δηλαδή, φαντάσου πόσα τέτοια πράγματα σε 32 ομάδες θα ελέγχθησαν ή θα εστάλησαν με μήνυμα. Επειδή λοιπόν την έζησα την μυαλό, μέρα, την ομάδα, τους πείραξε πάρα πολύ αυτό. Το κύμα αρνητικής ενέργειας που ερχόταν από την Ελλάδα. Δικαιολογημένο, αδικαιολόγητο, δεν το εξετάζω. Ο άλλος σου λέει, είμαι εθνική, θέλω λίγη στήριξη όταν ζορίζομαι. Και αυτό ερχόταν μέσα από εδώ. Ισχύει αυτό γενικά. Κατάρα. Μου το, είπε κατάρα. Κάποτε, μου το είπε κάποτε, που ακόμα χρωστάει που δεν έπρεπε να πάει. Δυστυχώς λειτουργούσαν τα social media στην Κίνα. Ναι ρε γάμο, δεν πρέπει να μην λειτουργούν. Ότι δεν καταλαβαίνεις πόσοι παίχτες που δεν πάει το μυαλό σου, τελειώνει το μάτς και χαλάει το... μυαλό τους, από τι βλακίες γράφεται. Αυτό είπε ο Σκόλα με το που τελείωσε το μάτς, λέει, μαγκές, 20 λεπτά πανηγυρίζουμε, μετά κλείνεται τα social media, συγκέντρωση για τον τελικό. Θα παίξουμε τον τελικό. Και γενικά την εθνική την κατέστρεψε το VPN, δηλαδή το σύστημα που επέτρεπε να λειτουργούν τα social media. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι όμως η εποχή αυτή, στη Σεντζέν και στη Σαγκάη το VPN πήγε λίγο περίπατο. Και μας πέτρεπε παντού. Βέβαια, πάλι, παίρνουν τα τρίποντα, κάνουμε τις νήσεις, τα ξεχνιούνται όλα. Αλλά επειδή δεν τις κάνουμε τις νίκες και δεν παίρνουν το τρίποντο, θεωρώ ότι αυτό είναι μέσα στο περιθώριο. Δεν παίζει pick and roll το κινητό, ούτε το Twitter παίζει άμυνα. Αλλά λέω. Σου χαλάει το μυαλό. Ακόμα ένα πράγμα που κάνει το μυαλό σου να είναι. Υπάρχει, ξέρεις τι. Θυμάσαι ο Μπουρούς. Δηλαδή, γιατί να μην κρίνουμε την κακία από τις εθνικές ομάδες. Είπα ο δημοσιογράφος, ο κόσμος. Πριν είπα να μην την κρίνουμε. Είπα ότι μια ομάδα η οποία δεν βγαίνει και λίγο να πάει μια βόλτα να πει δύο βλακίες, να πάνε ένα φαγητό, να πάνε να δουν. Κατάλαβες τι εννοώ. Κάτι λέω ότι αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο, ακόμα πιο μεγάλο. Εγώ σε ξενοδοχείο της Εθνικής δεν πήγα. Έτρωγα όμως με το τζίγκα τις μέρες μου στο Σαγκριλά. Εκεί ήταν οι παίχτες. Ή έβγαιναν από τα δωμάτια, δηλαδή είδα μια φορά. Καθόντουσαν στην καφετέρια. Είδα τους Σέρβους να πίνουν καφέ. 7-8 Σέρβους, ας πούμε. Την τελευταία μέρα. Δηλαδή δεν είναι αυτό. Με τσιγάρο ή χωρίς. Πάνε αυτές οι εποχές. Τσιγάρο, όχι ο Μούτα, οι άλλοι δύο βοηθοί, ο γιατρός. Εντάξει, δεν νομίζω, όχι. Για το τεχνικό το Σιμόνοβιτς πιστεύω ότι καμία δεν τον είδαν καμία. Πού είναι η εποχή του Ζάκο και του Στόγιαν που τα είχαν στην κάλτσα. Κάπνιζαν δύο ταυτόχρονα, είχαν δύο αναμένα και το ξεχνούσαν ότι έχουν ανάψει κι άλλο. Και αυτά στο κυλικείο της Χαλαπιονίρ. Φούντος η κουβέντα. Τι περίμενες δηλαδή. Φούντος εδώ με τους παίχτες, αν είμαστε ή δεν είμαστε τελικά. Εκεί φούντος. Νομίζω ένα καλό βήμα για την επόμενη μέρα θα είναι να γίνει ένα προολυμπιακό στην Ελλάδα. Απ' την άλλη, γιατί να δώσει η χώρα 2 εκατομμύρια και να μην τα δώσει σε σχολεία.
Καλά, ισχύει για πάρα πολλά πράγματα. Για την άλλη, γιατί να, δώσει, να μην δώσει η χώρα 2 εκατομμύρια στον αθλητισμό και να τα δώσει σε αστυνομικούς και παπάδες. Και επίσης, γιατί να τα δώσει. Μπορώ να συνεχίσω μέχρι το πρωί. Δεν είναι σίγουροι ότι θα έρθει ο Γιάννης. Ανάποδα το διαβάζεις. Νομίζω αν τα δώσει 2 εκατομμύρια θα είναι έστω. Ανάποδα το διαβάζεις. Αν το Ολυμπιακό γίνει στην Ελλάδα, θα είναι πιο εύκολο να έρθει ο Γιάννης. Δεν ξέρουμε τι θα λογική είναι αυτή. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τότε. Αναλόγω στην πορεία του γίνει στο NBA, τη ομάδα του NBA. Προφανώ. Άμα φτάσει πάλι όπω πέρυσι. Προφανώ. Αλλά θέλω να πω ότι γνωρίζοντα το Ολυμπιακό 7 Ιουλίου θα γίνει στην Αθήνα, θα είναι πιο εύκολο. Θα είναι μεγαλύτερο το δέλεαρ, α πούμε, για να έρθει ο Γιάννη και όχι μόνο και άλλοι, από το να γίνει στη Βενεζουέλα όπω την προηγούμενη φορά. Ναι, να σου πω κάτι. Κανεί δεν περίμενε ότι. Στο ή στη Μανίλα που είχαν πάει οι Γάλλοι. Κανεί δεν περίμενε. Να γίνει κάπου αλλού, να γίνει στο Τωρίνο, να γίνει στο Βελιγράδι. Είναι το ίδιο πράγμα. Στην Αθήνα είναι τελείω αυτό. Κανεί δεν περίμενε. Και ταυτόχρονα αυτόματα πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητε του. Αυτό είναι το. Η ουσία είναι αυτή. Νικό, επειδή προσπάθησα τρει φορέ, αλλά δεν μ' άφησε. Κανεί δεν περίμενε όταν μιλάγαμε για το Προελπιακό ότι το Προελπιακό του θα είναι Σέρβοι. Να κάνω μια ερώτηση που την έχει ο κόσμο στα πορεία. Κάποιο ήταν όμω. Γίνονται τέσσερα προελπιακά των τεσσάρων ομάδων. Σωστά. Προκρίνεται ο πρώτο. Όχι τεσσάρων. Τον έξι. Τον έξι. Τον ομάδε. Προκρίνεται λοιπόν. Από καθένα ο πρώτο. Ο πρώτο. Μπορεί να είναι στον ίδιο όμιλο η Σερβία και η Ελλάδα. Ναι. Όχι. Ναι, πώς όχι. Γιατί είναι με το ranking. Και το ακριβώ. Οι τέσσερι πρώτοι του ranking. Η Σερβία είναι νούμερο 2, εμεί είμαστε νούμερο 9. Όλοι οι ενδιάμεσοι ουσιαστικά έχουν προκριθεί στου Ολυμπιακού. Είναι η Λιθουανία. Κάτσε. Αν δεν πάρουμε εμείς προελπιακό, γιατί δεν μπορεί να είμαστε ως 9 μαζί με τη Σερβία. Βέβαια μπορεί. Πώς είμαστε μαζί με την Ιταλία στο προηγούμενο. Εννοείται. Και την Κροατία. Γιατί σου λένε με το ranking. Πάρε τις 9 πρώτες. Τώρα λοιπόν θα έχουμε Κροατία. Ποιες φύγανε. Όλοι αυτοί είναι Ολυμπιακό. Αυτές οι ομάδες που δεν ήταν εκεί πέρα. Αυτές οι ομάδες θα πάρουν wild cards για το προελπιακό. Η Σλοβενία και Αλμία θα πάρουν. Η Σλοβενία και Αλμία. Να είμαστε εμείς οι Σλοβένοι, να ροντώνουμε. Τέλος πάντων μπορεί να είναι δύο καλές ομάδες. Δεν σημαίνει ότι θα είμαστε εμείς με την Ελλάδα. Όχι, όχι. Σλοβενία, Ρωσία, Λιθουανία. Καταρχήν είναι Φίρδιν Μίγδιν. Το οποίο σημαίνει να είναι δύο κορυφαίες ομάδες. Μπράβο. Η Τσεχία. Τσεχία, προελπιακό. Τσεχία, Πολωνία. Καναδά. Είναι όλοι. Ιταλία, Ιταλία, Ιγυρία, Βραζιλία, ο Δομίνικο, το Πορτορίκο, την Ισία. Όλες οι ομάδες. Δεν υπάρχει όλο. Νομίζω ότι φίλοι μου είναι από διαφορετικέ εμπειρίε. Δεν λέω ότι η έδρα μπορεί να μετρήσει. Ο πιο υψηλό βαθμό δυσκολία σε προελπιακό. Για την Ελλάδα. Εντάξει, και το κακό είναι ότι εμεί έχουμε κακή παράδοση στα προελπιακά πέραν του 8. Που το κάναμε πριν από εσά. Την προηγούμενη φορά και με ομάδε. Δεν παίξαμε καν με τη Γερμανία. Την Βραζιλία έκαμε. Όχι, με Γερμανία τον Τίγκο. Πουερτορίκο, παίζαμε. Του Πουερτορίκο και του Λίμα του Συμπατριώτε. Το πράσινο ακροτήρι. Και επίση ο Ζαγκλή. Ήταν χαμηλό. Δεν είναι και Λίβανο. Ο Ζαγκλή δεσμεύτηκε. Ο Ζαγκλή δεσμεύτηκε ότι κανένα από τα τέσσερα προελπιακά τουρνουά δεν θα γίνει στην ίδια Ήπειρο. Θα γίνουν. Δεν είναι απόλυτα. Δηλαδή θα γίνουν. Νομίζω. Δεν είναι Ήπειρο, δεν γίνονται. Δεν γίνονται, αλλά σε δύο ή τρει. Νομίζω δύο ευρώ. Δεν δεσμεύτηκε, αλλά αυτό είναι το αρχικό σχέδιο. Αυτό είναι ο αρχικό σχέδιο. Τέσσερι διαφορετικέ. Νομίζω δύο Ευρώπη και άλλα δύο. Αυτό είναι το πιθανότερο. 2-1-1 μπορεί. 2-1-1. Ναι. Λοιπόν, ναι. Είπαμε τώρα γιατί αποτύχαμε ή μάλλον μιλάμε τον Γιώργη γιατί αποτύχαμε. Θα κάνουμε προγνωστικά, όχι. Πώς διάολο θα βρούμε έναν τρόπο να πετύχουμε. Αυτό το κάνουμε πιο σε άλλη μαχαιριά. Ναι. Τώρα, ας το κάνουμε τώρα, μετά θα λέμε άλλα, θα λέμε για Ευρωλίγκα. Ας το τζίκα θα έχει ένα χώδι, να μοντάρει. Λοιπόν, Βασίλη, είσαι έτοιμος να αναλάβεις. Όχι, όχι. Χρειάζεται μια οικουμενική προσωπικότητα να τον αγαπάρει και να τον σέβονται οι παίχτες. Λοιπόν, πέρα την πλάκα. Οικουμενικότερος του Βαγγελίση. Πέρα την πλάκα. President of Basketball of Operations. Ο καθένας έχει άποψη και προηγουμένως εμείς διατυπώσαμε και τις απόψεις. Ο κόσμος επίσης διατυπώνει απόψεις με οποιονδήποτε τρόπο. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν είναι πολύ απλό. Αν ήταν απλό, θα το είχαμε κάνει. 10 χρόνια θα το είχαμε κάνει. Όχι. Περίμενε. Για μένα είναι πάρα πολύ απλό. Τι είναι, ποιο είναι το απλό. Κάνεις μια διάκριση σε οτιδήποτε αφορά τις εθνικές. Με οτιδήποτε φορά διαιτησίες και πρωταθλήματα. Δεν μας νοιάζουν διαιτησίες και πρωταθλήματα. Αλλουνού δουλειά. Εντάξει, το πας μακριά. Αλλουνού δουλειά. Οι διαιτησίες και τα πρωταθλήματα είναι αλλουνού δουλειά. Οι εθνικές ομάδες ανδρών, γυναικών. Άρα συμφωνείς, δομικές αλλαγές στην Ομοσπονδία. Ανδρών, γυναικών, παιδών κτλ. Είναι ένα πράγμα. Χρειάζεται ένας President of Basketball Operations, ένας κολάντζελο που λέει: Παιδιά, οι εθνικές ομάδες είναι αυτές το 2019. Ο στόχος μας το 2025 είναι αυτός και το 2029 ένας είναι αυτός. Ένας τεχνικός διευθυντής δηλαδή για τις εθνικές ομάδες. Στην είπα τη φράση. President of Basketball Operations. President of Basketball Operations. Έμισθος. Εμισθότατος. Και ακριβοποιημένος. Ο οποίος θα αναλάβει να στήσει, να επιλέξει, να οργανώσει αυτό που λέμε. Από το αναπτυξιακό. Ναι, θα είναι και προπονητής αυτός της εθνικής. Όχι, καμία χρησιμότητα. Άρα χρειάζονται δύο έμισθη με βαρύ μισθό. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται ένας συνδυασμός.
προσώπων. Το Στράξερ ένας άνθρωπος. Ναι, το καταλαβαίνω. Τεχνοκράτης. Πιθανόν αυτό δεν απαντά όμως. Ναι. Δεν απαντά στην κουβέντα που κάνουμε τόση ώρα. Πώς θα γίνει το παίχτες μας. Ναι, ναι. Θέλει χρόνια ναι, αυτό. Ναι. Θέλει χρόνια. Δηλαδή δεν επαναφέρεις ποιον αφαιρείς. Τον Κολάντζελο, τον Πόποβιτς, τον Γιαννάκη, αυτό... τον Μεσίνα. Την πίστοση χρόνου στη φύλα αθλητική γνώμη ποιος θα τη δώσει. Κανένας. Παιδιά, κάνουμε απλά δεκαετίας. Αυτοί είμαστε, απεδομηθάνουμε 10 χρόνια, έχουμε φάει ό,τι χάσει. Το στείλουμε από την αρχή. Εντάξει, δεν είσαι Αμερική. Η Αμερική του χρόνου να κατεβάσει τη Redeem League και θα σα αρρώσει όλο. Πώς δεν είσαι Αμερική. Δεν ασχοληθήκε κανείς. Άρα, ναι. Και το είπαμε, δεν έμεινε κανείς έξω να παραπονιέται. Δηλαδή, χώρα. Δεν είχαμε. Δεν έχασε κανείς Βενετία Βελόνια από κάπου. Μια χώρα με 11 εκατομμύρια ανθρώπους είσαι. Προφανώς. Έκανες μια χρυσή 30 ετία, 20 ετία, μια μαγική πριν από λίγα χρόνια δεκαετία. Πρέπει ξανά από την αρχή. Έτσι. Μια διαλυμένη χώρα. Και αυτό. Δεν μαθαίνεις όμως. Δεν μαθαίνεις γιατί δεν πας σε μια λύση ρηξικέλευτη. Δηλαδή είναι παράλογο αυτή η χώρα να εκπροσωπείται από κάτι που προοδεύει. Για να είμαστε κοινικοί. Ναι, εννοείται. Είναι παράλογο να περιμένουμε. Αυτό ήταν το παράλογο και αυτό ήταν το παράλογο. Το λογικό είναι το που ζούμε τώρα. Αυτά είναι αστροπελέκια μέσα στην αυτή. Τι λέω. Δεν υπάρχει άνθρωπος σοβαρός που θα ασχοληθεί και θα πάει να ασχολείται με την εθνική το καλοκαίρι και θα πάει να βάλει στο κεφάλι του τον χειμώνα, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και αν θα σφυρίζει ο Γκόντας ή ο Πιλοίδης ή ο... Ένας σοβαρός άνθρωπος δεν θα πάει να βάλει το κεφάλι στον Τορβά με τους Αγγελόπουλους και τον Γιαννακόπουλο. Δεν λέω γιατί να γίνει, λοιπόν, χρειάζονται δομικές αλλαγές στην ομοσπονδία. Δεν λέω ότι το υπερτονίζουμε και αυτοί που είναι πιο οργανωμένοι από εμάς, γιατί δεν είμαστε ακριβώς μια φάτσα, μια ράτσα Ιταλία. Είναι χειρότερα από εμάς. Είναι πολλά χρόνια χειρότερα. Το Μίλκο μου το ήπια, έχει άλλο. Κάτι έχει. Ναι, εννοείται. Λέω ότι... Ναι, δηλαδή συντάγει. Φαντάζομαι ότι έχουν κάθε χώρα που βρίσκεται στη φάση την οποία διάγουμε εμείς έχει τέτοιους προβληματισμούς και έχει βάλει... Ναι, αλλά ξέρεις, δεν ξέρω πόσο μάτω... Βασίλη, ξέρεις, δεν έχει κάθε χώρα. Την παράνοια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ναι, ναι, αυτό ναι. Το πράγμα... Αυτό δεν αλλάζουμε, δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να καταστρέψει ο Πανάκατο στη χώρα και να την ξαναφτιάξει. Να μην ξαναλλάξει ποτέ. Να μην αλλάξει αυτό ποτέ. Αλλάξει. Βγάλε αυτό το πράγμα λοιπόν. Μα πώς θα το βγάλει. Δεν μπορεί να βγει η εθνική ομάδα. Δυστυχώς δεν θα βγει. Κάτσε βέβαια. Αμά η ΕΟΚ. Τώρα μπλέκουμε αυτό που ο Αντώνης δεν πρέπει να γίνει αυτή η κουβέντα. Αμά η ΕΟΚ του λέει κύριε, εγώ τη διώχνω την ΚΕΒ. Τη θέλω. Εσά και πάρτινα. Θα μπορεί ο Ολυμπιακός να λέει στη Βασιλακόπουλε. Έτσι είναι. Άστο να φύγει. Αυτό το πράγμα η κόντρα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έχει κάνει πολλά καλά. Έχει κάνει και πολλά στραβά. Την τελευταία δεκαετία βλέπουμε περισσότερα τα στραβά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε μια χώρα ειδικού σκοπού και ενδιαφέροντος. Ο έλεγχος της διαιτησίας όμως ευνοεί σε πολλά πράγματα. Ευνοεί την εθνική. Αυτόν που την έχει. Μπράβο, ευνοεί σε κάτι την εθνική. Εμένα η εθνική με νοιάζει λοιπόν. Και θεωρώ ότι πάρα πολλοί κόσμοι είναι εκεί τέτοια έξω, τα συμφέροντα όμως. Μάλλον κάπου δεν ευνοούσε. Ναι, είναι τέτοια τα όπως συμφέροντα. Όπως κάποτε ο έλεγχος της διαιτησίας στην Α1. Που δεν ασχολείται άνθρωπος. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, ευνοεί κάπου την εθνική ομάδα. Yeah. Πουθενά. Yeah. Τι λέω λοιπόν εγώ, ευνοεί κάποιον είναι... τα συμφέροντα όμως. Ίσα-ίσα πολλές φορές. Είναι κακό, ρε παιδί μου. Έχουμε ένα. Την έφερε το 10. Το 10 τη διέλυσε. Έχει πει ο Γουρούς, εγώ δεν παίρνω στην εθνική ομάδα γιατί με αδίκησε ο. Ναι. Σε παρτάγιασε, δεν τη διέλυσε. Ναι, δηλαδή αυτό που έγινε στις 13 Φεβρουαρίου. Που όλοι ξέρουμε τι έγινε. Στον αγώνα του κυπέλου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δηλητηρία στο μυαλό του Γιώργου του Πρίτζη. Σε σχέση με την εθνική ομάδα. Ναι, αυτή τη στιγμή. Πρίτζη, όχι. Ή των παιχτών του Ολυμπιακού που. Όχι. Αλλά είναι τυχαίο. Ήταν θυγόμενοι από την Ελλάδα. Μπορεί να δηλητηρίασε τη δίκηση του Ολυμπιακού. Αντίθετα, θα μπορούσε να είναι πιο ξεκούραστη. Στην εθνική ομάδα τι αντίκτυπο είχε. Αν γινόταν τελική, αν φτάναμε σε τελικού, δεν ξέρω. Μπράβο. Και τι λέω λοιπόν εγώ, βγάλω το αυτό το πράγμα. Βγάλω το. Δεν γίνεται, μα έχει διαλύσει. Άστο, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε. Αν πάνε. Φωνάζει όμω ισότα μία κουόντο. Ρε παιδί μου, εγώ λέω, πιστεύω τώρα, βλακεία που το λέω έτσι, αλλά τι πιστεύω. Ο πολλής κόσμος, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, γουστάρει τις ομάδες, την Ευρωλίγκα, το NBA, το Champions League. Αυτό είναι το όχημα. Έχει είναι το όχημα της καθημερινότητας αυτό. Μεγάλη αγάπη και εκτίμηση την εθνική Ελλάδας. Πιστεύω ότι αν έλεγε σε έναν μέσο φίλαθλο. Παιδιά, ξέρετε τι, πλέον αυτός που ασχολείται με την εθνική, δεν θα ασχολείται με τη διαιτησία, θα έλεγε. Ναι. Μισός και ασχολείται. Καλύτερα. Καλύτερα. Βγάλ το λοιπόν αυτό το πράγμα που δεν γίνεται. Ναι. Δεν θα υπάρχει. Πόσα χρόνια το λέμε. Πόσες φορές παιδιά, έχετε, μίλησε τώρα στην ΕΡΤ ο Παπαλουκάς, ο Τσατσαρίς, ο Δικούδης. Τι λένε όλοι, βγείτε μπροστά εσείς. Ποιος νορμάλ θα βγει μπροστά με την διαιτησία δίπλα. Τι θα κερδίσει, τα εκατομμύρια που έβγαλε, τα μετάλλια που πήρε. Πόσα χρόνια, από το 10 που έγινε εκείνη η στραβή, πόσα χρόνια το λέμε. Και δεν γίνεται τίποτα. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει ένα άλλο όριο. Παιδιά, έχει φύγει ο Ολυμπιακός από την Α1 τώρα, τι συζητάμε. Είμαστε σε μια ακραία πόλωση. Και βγαίνει ο Βασιλακόπουλος και λέει ότι πρέπει να είναι Ολυμπιακός στην Α1, το λέει μία φορά και συνέχεια κάνει την κορόιδα. Πώς να το εξηγήσω. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι για να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε ότι λέει ο Βασιλακόπουλος.
αυτό το πράγμα εντάξει. Έτσι δεν πάει το κάρο άλλο. Ναι, τώρα, δεν πάει θεωρητικά όμως επειδή η Ελλάδα έχει ένα συγκεκριμένο αθλητικό σύστημα, καλό ή κακό, αυτό είναι και δεν νομίζω ότι μπορεί να ανατραπεί εύκολα. Οπότε πρέπει να ψάξουμε, νομίζω εγώ, τη λύση από, σε κάποια άλλα επίπεδα και με κάποιες άλλες ατραπούς παρά από αυτό. Αυτό είναι too much για να γίνει στην Ελλάδα πραγματικότητα. Έτσι λειτουργεί ο αθλητισμός στην Ελλάδα. Δεν είμαστε η Αμερική. Βασίλη μου, και πριν από 10 χρόνια κάπνιζαν όλοι παντού, τώρα καπνίζουν αρκετοί σε κάποια μέρη. Ναι. Σε 5 χρόνια ελπίζω να καπνίζει κανείς πουθενά. Ενώ συμφωνώ με τον Βασίλη χοντρικά, νομίζω ότι μια μεγάλη πληγή της ελληνικής κοινωνίας είναι το ότι λέμε σε όλα αυτά δεν γίνονται στην Μπράβο, Ελλάδα. Έτσι. Γίνονται παντού. Και έτσι δεν γίνεται, δεν αλλάζει ποτέ Βασίλη, η Ελλάδα. Σταμάτησαν να καπνίζουν οι Τούρκοι. Ναι. Οι Τούρκοι σταμάτησαν να καπνίζουν. Σταμάτησαν. Με τον Βούρδουλα, με τον Γκλόμπ σταμάτησαν. Τώρα. Κατάλαβε τι εννοώ. Ναι, ναι. Δεν γίνεται. Αυτό το μοντέλο έτσι δεν πάει. Είναι σαν να λέμε ναι, θα έρθει. Θα ξαναρθεί. Εγώ λέω θα έρθει ο Γιάννης στο Προελπιακό. Θα έρθει και ο Ντόρσεϊ. Θα έχει κάνει και ο κουφός με δική του. Εγώ δεν είμαι. Παιδιά. Ωραία, φεύγει ο Βασιλακόπουλος λοιπόν. Όχι, μισό λεπτό, θα σου πω εγώ. Φεύγει ο Βασιλακόπουλος. Σαν κρόναρο. Μπράβο, για να λαμβάνω ο Γιαννάκης, ο Φασούλας, ο Παπαλουκάς, ο Διαμαντίδης. Να μην είναι Βασιλακόπουλος. Έτσι. Συμφωνώ. Άλλα 10 χρόνια. Με δεκαετές κλειστό. Κλωνοποιημένο. Μπράβο. Και γίνεται μια επιτροπή εθνικών ομάδων. Έτσι. Ναι. Και λειτουργεί ή ξαναφέρνουμε τον τάφο το συγχωρεμένο τον Κολοκυθάρι. Σωστά. Και τον Σερίγο. Ναι. Και πάμε και τον Σερίγο υπεύθυνο. Ωραία. Και πάμε στο Προελπιακό και χάνει πάλι μια βολή ο Σλούκας. Δηλαδή τι θα έχει αλλάξει. Θα έχουμε βάρο. Θα είναι οι παίκτες πιο. Θα εξηγήσω. Σε πιο. Πολύ σωστό αυτό που λες. Θα εξηγήσω. Θα έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων μπορεί και μελλοντικά κάτι να πετύχουμε. Με αυτό το σύστημα το τωρινό θα πετύχουμε μόνο πιστεύω τυχαία. Γιατί το σύστημα είναι λάθος, είναι σάπιο. Και δεν αφιβάλλει διαφωνία. Θα σου πω εγώ τι θα αλλάξει. Ότι την επόμενη μέρα που θα αποκλειστούμε από τη χαμένη βολή κάποια. Ή απειδή ο αντίπαλος θα βάλει πέτρα. Δεν θα βγει ο Παπαλουκάς, ο Δικούδης, ο Φώτης Τσαραλής, όποιο θα είναι πρόεδρος και θα πει. Εμάς αδίκηση, διαιτησία. Και αν είχαμε βάλει την βολή. Πάμε για το επόμενο. Γαλλίο θα πει στηρίζουμε την Ελλάδα. Επειδή κάναμε λάθη, θα τα αναλύσουμε και προχωράμε. Μπράβο. Δεν μιλάμε μόνο εμείς για τη διαιτησία. Δεν ξέρω αν. Αν και οι υπόλοιποι είναι, ναι. Μιλούν τόσο πολύ για τη διαιτησία. Δεν είναι μόνο η διαιτησία, Βασίλη. Συμφωνώ. Είναι. Δηλαδή, αν είδε, μίλησε για τη διαιτησία. Δηλαδή, τι να πούνε. Καλά, μιλάμε για το χειρότερο τουρνουάρι των εποχών σε κάποιο κομμάτι. Είναι διαιτητικά. 100%. Άθλιο ήταν και σα το λέω. Δεν ξέρω. Δεν μιλάω ποτέ για τη διαιτησία. Αυτή τη φορά μιλάω. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Να πω κάτι άλλο. Δεν είναι ότι αδικείται. Έκαναν επαναφορά στα τελευταία δευτερόλεπτα, πήγαν στην baseline. Καλά το πάμε πάντω. Θα έχει οριστεί το Ολυμπιακό και θα είμαστε ακόμα εδώ. Έστω ότι σε πέτρο. Έχουμε και μάτσα απόψε. Η Όκτα έχει κάνει τέλεια. Έστω ότι σε επίπεδο εθνικής η Όχτα κάνει 10 χρόνια όλα τέλεια. Απ' την άλλη, δεύτερη Βασιλακόπουλος που χάνουμε τα σούτ. Εννοείται, εννοείται. Έστω λοιπόν ότι ο κύριος Βασιλακόπουλος θα κάνει όλα τέλεια σε επίπεδο εθνικής. Αλλά 10 χρόνια αποτυγχάνουμε. Σε οποιαδήποτε επιχείρηση στη γη, μετά από μια δεκαετία αποτυχιών, ακόμα κάτι θα λέγαμε. Κοίτα. Ο CEO θα είχε πολύ χρόνο. Αγαπητέ CEO, manager, director, ευχαριστούμε. Πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή. Τώρα μαθαίνω ότι γίνεται ανένδοτο πόλεμο για να μπορέσει να αλλάξει. Το σύστημα διεξαγωγής των εκλογών στην ΕΟΚ. Και τι να είναι, μία. Με αίμα. Να μην γίνονται καθόλου. Να επιστρέψουμε στο προηγούμενο σύστημα. Κάτσε, μην διηγείμουν κανένα εκλογές. Στην Κίνα τα έμαθαν αυτά, οι τσαγκρόνιδες κλπ. Γιατί στην Κίνα. Λοιπόν, υπάρχει μακρά παράδοση εκλογικών λοιπόν, μαγειρίων. Την αφήνουμε λοιπόν. Πίσω μας την εθνική. Με την ελπίδα να. Να την ξαναβρούμε την επόμενη φορά. Σε καλύτερο, καλύτερο φεγγάρι στο Ολυμπιακό Τουρνουά. Την ελπίδα να επιστρέψουμε στους Ολυμπιακούς για το 2008. Σωστά. Γιατί έχουμε από το 8 να παίξουμε Ολυμπιακούς αγώνες. Σωστά. Είναι μια ευχή κι αυτή. Στο ίδιο γήπεδο που έγινε φέτος στο Μουντομπάσκετ. Ζήσαμε εκείνο το γιατί, δράμα. Ξέρετε, σωστό. Και είναι και το ζήτημα ότι δεν είναι μόνο ότι θα χάσεις τρίτη διοργάνωση Ολυμπιακών αγώνων. Αυτό. Δεν ξέρω αν θα χάσει την αφήνεια του Γιάννη. Αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, okay, γιατί να δώσει 2 εκατομμύρια εκεί. Αυτό είναι ένα ζήτημα που μας ξεπερνάει όλους. Το 23 μετά ξανά. Φοβάμαι ότι ο Γιάννης θα ξαναγυρίσει την ελληνική ομάδα το 23. Χάρη στη Βερόνα. Αν δεν έχει χάσει 4 πολύ καλά χρόνια. Όταν θα είναι 28 στα 29. Εντάξει, αν προκριθούμε. Ξέρεις κάτι. Υπάρχουν χώρες που έχουν το ίδιο. Οι χώρες που έχουν τη μαμά Γκασόλ και τη μαμά Ερναν Γκόμες. Υπάρχουν χώρες σαν την Ελλάδα που τους τυχαίνουν αυτά τα καλά. Yeah. Επειδή η Βερόνα και ο Τσάρλς αποφάσισαν όταν έφυγαν από το Αμπούτζα ή από το Λάγκο να έρθουν στην Ελλάδα. Είναι κρίμα να χάσουμε τα καλά χρόνια αυτού του παιδιού. Yeah. Όχι για να πάρουμε μετάλλιο. Γιατί όντως είναι ωραίο να είναι στο ΆΚΑ μέσα ο Γιάννης να έχει 30.000 κόσμο. Δεν έχουμε πολλές αφορμές αυτή τη χώρα. Όχι, βρε, όχι μόνο αυτό. Για να δημιουργήσουμε και μια παρακαταθήκη γενιές. Για το μέλλον, νέες γενιές για τον μπάσκετ. Κοίτα, νέες γενιές δημιουργούμε. Ή αλλιώς. Γιατί. Όχι, συγγνώμη. Νέες γενιές πλέον δημιουργούμε ακόμα και αν ο Γιάννης δεν πει στην εθνική.
Έχει, υπάρχει το UK, υπάρχουν το NBA, υπάρχει το YouTube, δημιουργούνται. Αλλά είναι πολύ ωραίο για να το χάσουμε. Και είναι και πολύ σημαντικό, επειδή όλα άρχισαν τότε. Δεν θα γίνει τίποτε από αυτή τη σκηνή και από αυτή, αν δεν είχαμε κάνει το Ευρωπαϊκό και το 27 εδώ. Βασίλη, ούτε από αυτό το κτίριο. Χωρίς να έχει δίκιο ο συγχωρεμένος ο Γκομέλσκι που είπε ότι και στη Μαυριτανία να γινόταν το Ευρωμπάσκετ, θα το παίρνει η Μαυριτανία. Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν. Είναι σημαντικό όμως. Λοιπόν. Εγώ ένας λόγος για τον οποίο μου αρέσουν τα παράθυρα ναι. είναι αυτός. Ότι έχει ο άλλος την ευκαιρία να βλέπει την εθνική ομάδα και τρεις και τέσσερις φορές όταν δεν έχει την ευκαιρία να τη βλέπει σε μια διοργάνωση διευρυμένη. Βασίλη, τα παράθυρα εντάξει, είναι τέλεια με τον τρόπο που τα κάνει η UEFA και η FIFA. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν ανοίξουμε την κουβέντα τώρα. Θέλω να πω όμως ότι είναι ωραίο να βλέπεις την εθνική ομάδα. Τα σωστά παράθυρα είναι τέλεια. Ναι, όπως το κάνει το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε να το κλείσουμε κάποια στιγμή. Να έχει γίνει μια μήνυμη συμφωνία με την αρχή για το πώς θα γίνει. Ναι. Συμφωνώ. Και να είναι όλοι. Και ο Μάρκανεν. Φαντάζεστε να είχαμε 8 παίχτες της εθνικής ομάδας του NBA. Να ήταν 8. Ωραία, να είχαμε 8. Θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι. 8. Δεν θα περνούσαμε ποτέ σε καμιά διοργάνωση. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, παιδιά, προγνωστικά θα κάνουμε. Για ποιο πρόγραμμα. Ολυμπιακούς θα είμαστε ή όχι. Θα κάνουμε. Ναι, Ολυμπιακούς θα είμαστε ή όχι. 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 Αν έρθει ο Γιάννης θα είμαστε. Αν δεν έρθει δεν θα είμαστε. Συμφωνώ. Όχι. Ας πει κάποιος κάτι εσύ. Πάλι αισιοδοξία. Πάλι τρέλα. Τα λέγαμε. Λοιπόν, ωραία. Αυτά. Χάνουμε τίποτα να το λέμε. Είσαι τρελός. Θα είμαστε. Θα μας κράξουνε μετά. Έχω κλείσει ήδη δωμάτιο στο Τόκιο. Αν δεν βαλές. Δεν έχω δει απόδειξη. Επομένως, αμφιβάλλω λίγο. Λοιπόν, ωραία. Προκαλείς και θα το πληρώσει. Φοβάμαι. Ωραίο μου το μπάσκετ παρόλα αυτά. Αν βγάλουμε εμάς, ωραίο. Ωραία ιστορία. Άστε τον άνθρωπο να κλείσει. Ωραία ιστορία. Ωραία ιστορία. Το μπάσκετ ήταν φιάσκο. Ναι, έτσι λέω και εγώ. Ρε Σινίκο. Γιατί φιάσκο. Ρε Νίκο. Είναι άλλο. Άλλη Νίκο. Να τα πω μια κάψουλα δύο λεπτών, όχι. Όχι. Λοιπόν, ήταν φιάσκο. Συγχαρητήρια στην Ισπανία. Συγχαρητήρια στην Κυριανή. Στη Γαλλία. Στη Γαλλία, στην Αυστραλία, στις όλες τις ομάδες που συμμετείχαν, του εφαγωνίζεστε. Που γελάσαμε. Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι εκπομπή σοκ κόλαφος για Ευρωλίγκα με Νίκο Παπαδογιάννη και Βασίλη Σκουντή να κάνουν μόνο προβλέψεις. Θα ξεκινήσουμε προβλέψεις, κάνουν μόνο προβλέψεις. Όλη η εκπομπή θα είναι προβλέψεις. Γεια σας, ήρθαμε. Γεια σας, ήρθαμε. Ένα, δύο, τρία, ένα τόσο ένας, δέκα τόσο άλλος. Γεια σας. Γεια σας.